Καλώς ήρθατε για το τσεκάρο καταπληκτικό μας χώρο πιπνό καψούριδες! Νταμπλούχοι κακαλούχοι. Νταμπλούχοι κακαλούχοι. Έρε κουβέντα πούχο για τον ΠΑΟΚ τον Νταμπλούχο. Γίνεται και ομοιοκαταληξία, γίνεται και καρσιλαμάς και χασαποσέρβικο και ό,τι θέλεις. Και ζεμπεκιά αδερφέ, και ζεμπεκιά αδερφέ. Κοπιάστε στην παρέα μας. Ελάτε γιατί σήμερα έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε, έχουμε να ακούσουμε, έχουμε και να δώσουμε, διότι σήμερα ζήτησα από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, χθες το βράδυ δηλαδή, του είπα του Μάκη του Παμπουκίδη, Μάκη μου, αύριο πρέπει να δώσουμε το ακριβότερο δώρο της σεζόν, αύριο θέλω να δώσεις ό,τι πιο καλό έχεις, ό,τι πιο ακριβό έχεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Άνοιξε τα κοιτάπια σου, άνοιξε τα ντουλάπια σου και βγάλε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα δώσουμε ένα Sony Xperia L1 αξίας 180 ευρώ. 180 ευρώ η αξία του. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράφετε και οπωσδήποτε κάτι άλλο εκτός από το ονοματεπώνυμο. Θα τα πούμε όλα αυτά και κυβότια κρασιά δίνουμε από τα Αμπελόις. Και πολλά θα πούμε σήμερα, πολλά. Θα τα συζητήσουμε τώρα σε λίγο. Δύο κουβεντούλες μόνο έτσι για αρχή. Δύο κουβεντούλες έχω να πω για αρχή. Όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Αργά ή γρήγορα. Είναι η πιο γαμάτη θεία. Την αγαπάμε. Την προσέχουμε, μας προσέχει και αυτή! Η πιο γαμάτη θεία είναι αυτή! Η Θεία Δίκη! Από εδώ έρχεται, από εκεί έρχεται! Μπορεί να πικραθήκαμε, μπορεί να νιώσαμε φέτος από οργή, από απογοήτευση, όλα τα συναισθήματα από την πορεία από 25 Φεβρουαρίου, το τέλος ήταν σκέτη γκάβλα! Με γάμα κάπα και όχι με κάπα σκέτο! Συγχωρέστε με, συνήθως αυτά τα λέω μετά τις 8.30, δεν μπορώ, τα κρατάω από το Σάββατο βράδυ. Έλα γοράκι μου, έλα. Έτσι απλά. Εμφατικά, με απόλυτη κυριαρχία, αποδείξαμε αυτό που εδώ και τόσες εβδομάδες, εδώ και τόσους μήνες φωνάζουμε. Αυτός είναι ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Η πιο άξια. Η πιο καθαρή. Κατεβήκαμε μέσα στο δικό του σπίτι. Η Μάο Μάο, και όπου σε βρίσκω σε ψάχνουμε ομοιοκαταληξίες, όπως έλεγα και χθες στο βιντεάκι, ψάχνουμε συνεινημένα ή ασυνέρετα ρήματα που να κάνουν ομοιοκαταληξία με το Μάο. Ορμάω παράδειγμα. Μην πάνε το μυαλό σας κατευθείαν δηλαδή στα πονηρά. Μάω, μάω. Ομοιοκαταληξία, το ορμάω. Το χυμάω. Ε? Το βλαστημάω, ξέρω εγώ. Έχει ρε παιδί μου διάφορα σε μάω. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε διάφορες η μάω, μάω. 17.000 κομμάτια. 17.000 ψυχές. Τρελαμένες. Έκαναν την κορυφαία κερκίδα που έχει γίνει ποτέ στο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ, τι ο ΆΚΑ. Η κατάρα του ΆΚΑ, μπαλάρα, 0-2 αντί για 1-6. Άντε δίνουμε και ένα γκολ αβάτους αυτούς που δεν έκανε καμιά ευκαιρία. Αλλά να βλέπεις το μάτς και να λες αυτή που τμπίμπι η ομάδα, η αντίπαλη που πρέπει να την έχω 0-4 στο πρώτο ημίχρονο, θα μου κάνει μία έτσι, μια φάση, θα χτυπήσει καμιά πλάτη. Και η πλέον κολόφαρδη ομάδα του πλανήτη θα πάει να μου κλέψει το κύπελο και θα μη... Ποιος τους άκουγε μετά. Αυτός 0-2! Απαντάμε και σε άλλα ερωτήματα στον κύριο Σιμόες. Τι είναι αυτό ρε! Αυτό είναι ρε! Αυτό 0-2! Εσύ, οικονομόπουλε της μπάλας, με το ξαδό, το πλατινέ, το βαμμένο, το βαλί. Σε ένα λέω, βράνιες. Τι είπε? Δεν φτάνει αυτά. Αυτό είναι από την υποδοχή στο Λευκό Πύργο. Ήχο, δεν θέλω να βάλω κονσέρβα συνθήματα από άλλη μέρα και δεν με νοιάζει κιόλας που ο ήχος μπορεί να μην είναι τέλειος, αλλά είναι από τη μεγαλειώδη υποδοχή
ξημερώματα. 6 ώρα το πρωί έφυγε ο κόσμος από εκεί. Το όλε γιατί έχουν ανέβει πάνω στη σκεπή. Πρώτος και καλύτερος ο Πασχαλάκης, συνεπικορούμενος από τον, από τον Μπέλκα, μαζί και ο Βαρέλα δεν φύγανε στιγμή από τη σκεπή. Με τον Ιβάν επάνω θα σας πω τα τελευταία, γιατί αυτά τα ξέρετε λίγο πολύ τα προχθεσινά. Τι είπε τα ξημερώματα στην ομιλία του στον Μπουζουξίδικο, στο γλέντι που έγινε. Έλα ρε αρρώστια, έλα έλα! Θεία δίκη! Αυτός είναι ο ταμπλούχος 2017-18, πανάξια, αξιοκρατικά, δικαιωματικά, πεντακάθαρα, μέσα στις 4 γραμμές! Κι όποιος το αμφισβήτησε, λούφαξε το Σάββατο το βράδυ. Μπήκε ξανά μέσα στο λαγούμι του. Διότι ήταν τόσο εκοφαντικός ο θόρυβος που έκανε η παρουσία του ΠΑΟΚ, ήταν τόσο εμφατική, τόσο κυριαρχική, τόσο απόλυτα κυριαρχική η επικράτηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο που κρυφτήκαν όλοι. Ξέρετε πόσοι περίμεναν, να βγουν και να πούν ορίστε, τι σκούσατε τόσο καιρό και τι διαμαρτυρόσασταν, ήρθαμε και σας πήραμε και το κύπελο. Και θα διαγράφανε αυτοί, γιατί εμείς το είχαμε πει, δεν πάμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν κλεπταποδόχο. Δεν πάμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν από αυτούς που ήρθε και μας αφαίρεσε με ανέντιμους, με φούστικους τρόπους, μας αφαίρεσε το πρωτάθλημα με τους μείον 9. Δεν απαντάμε σε κανέναν από αυτούς. Απαντάμε σε αυτούς μας. Το κάνουμε για το λαό που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε φέτος. Που γεράσαμε 3 χρόνια μέσα σε 2 μήνες. Για τους παίχτες, για την ιστεροφημία, για τους γονείς τους, για τους παππούδες τους, για τους δικούς μας γονείς, για τους δικούς μας παππούδες. Για τους ανθρώπους που είναι μερόνυχτα εκεί, δίπλα στην ομάδα. Για τον πρόεδρο που τόσο πολύ πολεμήθηκε, όσο κανένας άλλος, ένας κοινός εγκληματίας μεταχειρίστηκε από τα ΜΜΕ, λύσα κακιά. Για το λαό που τα έβαλε όλα στο πλάι, που βάζει στο πλάι τις αγωνίες της καθημερινότητάς του, για τη δουλειά του, για τα παιδιά του, για την κατάσταση της ζωής του, στην κοινωνία μέσα. Τα παραμερίζει όλα και βγάζει ψυχικά αποθέματα. Γι' αυτό λέμε από τις 25 Φεβρουαρίου και μετά. Όποιος κλονίζεται, όποιος λιποψυχεί, όποιος λιγομαχεί, με γεια του, με χαρά του. Εμείς θα σταθούμε περήφανα απέναντι σε αυτό και θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Και αυτό που μας άξιζε, αυτό πήραμε. Το double 2017-18. Ήταν τόσο ηχηρή η απάντηση στους αμφισβητείες. Το Σάββατο δεν ξέρουν τι να πούν. Ρε Βράνιες, ρε Οικονομόπουλε της μπάλας με το πλατινέ μαλλί, σαν την Getty Gray να πούμε σε κάτι εμφανίσεις, τέτοιο χρώμα πώς το πέτυχες ρε Μπαγάσα. Τι είπε? Εδώ λέει είμαι εγώ το αφεντικό. Είπε μετά το τελικό. Φίλε είσαι ένα αφεντικό μπουκωμένο όμως. Δεν σε ακούμε καλά. Δηλαδή είσαι λίγο μπουκωμένος. Δεν έχεις καλό σήμα, αυτό εννοώ δηλαδή. Εγώ είμαι εδώ το αφεντικό. Ο άλλος, ο αστείος που κάθε στον πάγκο, τι βγήκε εκεί είπε ο Χιμένεθ, μην κλαίτε τόσο πολύ λέει, πανηγυρίστε το δεύτερο τίτλο, γιατί τον πρώτο τίτλο δεν ήσταν ικανοί να τον πάρετε. Βρε Κουρσούμι, βρε Ντουγάνι, βρε κλόουν της προπονητικής, σε έκανε κουδούνια ρε ο Ρουμάνος, σε έκανε χαρτοκοπτική μανίνα, αυτή είναι η ομάδα σου. Αν δεν αφαιρούσαν βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, δεν θα βλέπεις στον αιώνα τον άπαντα πρωτάθλημα. Και τώρα θα πάρεις και τον πούλο. Θα σε διώξουν κιόλας από εκεί. Δεν μπορέσαμε λέει να γυρίσουμε λέει το τσιπάκι του πρωταθλητή. Ποιο τσιπάκι ρε? Ποιο τσιπάκι? Ποιο τσιπάκι? Αυτό 0-2. Το τσιπάκι του πρωταθλητή λέει δεν το γυρίσαμε λέει, γι' αυτό δεν πήραμε το κύπελο. Σε έκανε κουδούνια ο ΠΑΟΚ. Σε ξεφτέλησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ακούμπησες μπάλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Παραλήρημα. Δεν το συζητώ. Αυτό το οποίο συνέβη γέμισε με απόλυτη χαρά τον κόσμο. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι ακόμα και αν πάρουμε το κύπελο δεν μπορεί να σβηστεί η στεναχώρια για την κλοπή του πρωταθλήματος. Μπορεί και να έπεσα έξω. Έτσι όπως ήρθε το κύπελο, με αυτόν τον τρόπο,
μας έκανε να δούμε ακόμα περισσότερο περήφανοι για αυτό που είδαμε φέτος από τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντίνου Πολιτών. Απόλυτα περήφανοι. Και πήγε περίπατο. Και ξέρετε κάτι, τέλος, πιάστε ένα χώρια. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Οικογένεια και στα πανηγύρια. Τρέλα και στις δηλώσεις του Βιερίνια που οπωσδήποτε θα βάλω εκείνο το απόσπασμα. Οπωσδήποτε. Στον τοίχο μας είναι οι δηλώσεις του Βιερίνια και θα ακουστούν. Θα σας πω όμως και τι είπε χθες το ξημερώ τώρα το πρωί. Τι είπε στο γλέντι που έγινε με την Πάολα. Η Παολάρα Παοξάκι άρρωστο. Όχι τώρα, εδώ και καιρό. Χαιρετίσματα στο φίλο μας που βάφει έξω. Αδερφέ, μας ακούς? Εσύ που βάφεις στις σκάλες. Μας ακούς, εσένα λέω. Μας ακούς κιόλας. Παοξάκησε. Αγόρι μου, σε κατάλαβα. Αδερφέ, την έχουν βάψει όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Την έχουν βαμμένη. Συνέχισε το έργο σου. Μας ακούει το παιδί. Εδώ, έχω σημειώσει 1000 πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Πραγματικά σου το λέω. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αύριο! Αύριο έρχεται η γιαγιάκα! Το έχω έτοιμο! Δεν σας είπα! Απεριμένουμε πρώτα την κατάκτηση! Κουφάδες έρχομαι! Κρυφτείτε! Και αύριο έχουμε γιαγιά medium! Έτοιμη! Προσαρμοσμένη! Με όλα τα τεσό! Από 25 Φεβρουαρίου! Από το βράδυ! Με τη φλάση στην κουκούλα από τη Σερπαντίνα! Μέχρι σήμερα το πρωί! Ετοιμαστείτε, μπουλάτια μου! Ετοιμαστείτε! Ετοιμαστείτε! Γραμμούλες θα δώσουμε μετά τις 8.30. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβουμε να πούμε σήμερα. Ευχαριστώ όλους σας που το Σάββατο στο 6-8 βγάλαμε και Νέα Υόρκη, βγάλαμε και Μελβούρνη, βγάλαμε και Σίδνεϊ, βγάλαμε και Στοκχόλμη, βγάλαμε και Τορόντο, βγάλαμε και Μόντρεαλ, βγάλαμε Μοζαμβίκες, Βενεζουέλες, βγάλαμε Νέα Υόρκη, βγάλαμε ό,τι υπήρχε. Όπου υπήρχε Παοξάκι, όπου υπήρχε Ζουμουσάκι, κάναμε αυτή την τεράστια βόλτα και δώσαμε και εμείς τη θετική μας άβρα. Στο μήνυμα που έρχεται από τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε που μας κράτησε ζωντανούς στις δύσκολες στιγμές. Είσαι αποκούμπι. Αδερφέ, και εσείς είστε το δικό μου αποκούμπι. Στενοχωριέμαι κι εγώ με όλα αυτά που έγιναν, το ίδιο με εσάς. Και περισσότερο ακόμα. Γιατί είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτό που κάνουμε εδώ. Με κακή διάθεση. Με στεναχωρημένο, με πικραμένο τον κόσμο, έπρεπε να κρατήσουμε ψηλά το φρόνημα, το ηθικό. Να μείνουμε συσπηρωμένοι. Δεν υπήρξαμε ποτέ τόσο ενωμένοι όσο τώρα. Ποτέ τόσο συσπηρωμένοι, ποτέ τόσο πεισμωμένοι, ποτέ τόσο δικαιωμένοι. Ποτέ και τόσο σίγουροι για το αύριο το οποίο έρχεται. Ζουμουσού, αυτό είναι το ζουμουσού. Αυτό ακριβώς. Ζουμουσού είναι ο τύπος που πήρε το μηχανάκι του και έκανε 27 ώρες ο Φάνης. Με μια τεράστια σημαία, αψηφώντας κινδύνους, αψηφώντας κόπο, χρόνο. Και κατέβηκε με το μηχανάκι του, αδερφέ, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να δει τον τελικό. 27 ώρες. Ζουμουσού είναι η καρδιά του κάθε παοκτσί που χτυπούσε σε κάθε άκρη του κόσμου. Εκατομμύρια ψυχές, χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα. Μακριά από το ΆΚΑ, σε κάθε άκρη του κόσμου. Και αυτό ήταν ένα κύπελο τόσο γλυκό. Το πιο γλυκό απ' όλα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ανάγκασε όλους χάρτινους και μη, κύβδηλους και μη, ψεύτικους και μη, απατεώνες και μη, να υποκληθούν στη χάρη του. Να προσκυνήσουν. Άλλος το ομολογεί, άλλος βρίσκει το θάρρος εδώ πήρε παιδιά, τι μπάλα είναι αυτοί που παίζουν. Και άλλος το πνίγει. Άλλος το πνίγει και προσπαθεί να δικαιολογήσει τι. Πόσο δίκιο έχουμε, πόσο πολύ φάνηκε. Πώς ξεγυμνωθήκατε, πώς ξεβρακωθήκατε όλοι εσείς που μας λέγατε γραφικούς όλο αυτό το διάστημα που λέγαμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Εμείς πήραμε το κύπελο και το πρωτάθλημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να πεις τι. Να πεις τι. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Τζούρα από τον καφέ να βάλω ένα ακόμα γιατί στις 8 δεν έχω βάλει τελεία. Χρήστο Κιώση που την έχεις τόσει. Την αυταπάρνηση, την διάθεση να προσφέρεις. Αγόρι μου. Αγόρι μου, θέλω να σας μεταφέρω τις δηλώσεις που ξημερώματα έκανε και πιθανότατα να μην τις έχετε διαβάσει ή να μην τις έχετε ακούσει, την ομιλία που εκφώνησε ο Ιβάν Σαββίδης. Πόσο τεράστια δικαίωση είναι για αυτόν τον άνθρωπο το ότι οι παίχτες μέσα στο παραλήρημα της χαράς
Δεν ξέχασαν να βάλουν τις μάσκες, να το αφιερώσουν με τα μπλουζάκια τους. Αυτή την τεράστια κατάκτηση, αυτό το double. Προσέξτε, θα σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο ότι τους έχει μοσχοπληρωμένους, δεν είναι αυτό. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν μιλήσεις με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, θα σου πούνε ότι ο Ιβάν για αυτούς είναι δεύτερος πατέρας. Ο τρόπος που τους προσεγγίζει, ο τρόπος που τους μιλάει, ο τρόπος που νοιάζεται για αυτούς. Δεν είναι μόνο ότι είναι να γλύψουμε τώρα τον εργοδότη που μας έχει τακτοποιημένους. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Δεν ήταν υποχρεωμένοι οι παίκτες, ούτε να το αφιερώσουν, ούτε θα τους άφηνε απλήρωτους αν δεν βγαίνανε με τα φανελάκια αυτά ή αν δεν βγαίνανε με τις μάσκες. Ήθελαν να το κάνουν, ήθελαν να του δείξουν με κάθε τρόπο ότι είναι δίπλα του. Σε όλον αυτόν τον οριμαγδό που δέχτηκε από εκείνο το βράδυ. Στο μάτς με την ΑΕΚ. Σας διαβάζω λοιπόν, έχουμε Βιερίνια έτοιμο. Σας διαβάζω. Έλα. Ναι. Διαβάζω τι είπε χθες. Τι είπε τώρα, τα ξημερώματα πριν λίγες ώρες. Ο Ιβάν στο πάρτι που έγινε. Στο κλαπ που ήρθε η Πάολα. Και τα έδωσε όλα η Πάολα. Χέρια και τα λοιπά. Λέει λοιπόν ο Ιβάν. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε όλοι εδώ. Μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό για μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Καταστρέφοντας το σύστημα, πιστεύαμε πως θα είναι εύκολο για εμάς και θέλαμε να αφιερώσουμε όλη την προσοχή μας στο γήπεδο. Δυστυχώς η ζωή μας έδειξε πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα και πήραμε μαθήματα από αυτό. Θέλω να πω ότι ο Θεός δεν μας άφησε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Σαν ομάδα με στόχους για τις καλύτερες θέσεις, σαν ομάδα που σαν στρατηγικό στόχο έχει να μπει στις πρώτες 20 ομάδες Ευρώπης, πρέπει να έχει και τέτοια εμπειρία. Φέτος έγιναν χτυπήματα στην ομάδα. Άλλες φορές τα θύματα ήταν σε αθλητικό επίπεδο. Φέτος οι αθλητές και η ομάδα έδειξαν υψηλό επίπεδο ψυχολογικής προετοιμασίας. Το συνδέω αυτό με τη δουλειά του προπονητή μας. Θέλω να πω στο Ράσβαν Λουτσέσκου ευχαριστώ. Είναι λογικό να βρεθεί φυσικό διαμάντι ακατέργαστο. Διαμάντι που για να γίνει σπουδαίο θέλει δουλειά. Ο Ράσβαν τα κατάφερε. Κράτησε πνεύμα ομάδας και ψυχολογία. Μικρή παρένθεση, θέλω να πω μετά για τον Λουτσέσκου δύο κουβέντες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αρχηγούς. Συνεχίζει ο Ιβάν, του ξαναλέω ξημερώματα στην ομιλία του στο κλαπ που έγινε το πάρτι. Πολύ δυνατός είμαι, αν και κοντός. Θέλω να πω ακόμη, και όταν ο Πρίγιοβιτς δεν έβαλε το πέναλτι, συνέχιζα να σας καμαρώνω και ήξερα ότι η νίκη είναι μαζί μας. Η ομάδα έδειχνε μαχητικό πνεύμα, έδειχνε επιθυμία και ήμουν περήφανος. Μου φάνηκε κάθε δευτερόλεπτο. Κάθε παίκτη μαζί με τον coach στον πάγκο να λένε ότι εμείς μαχόμαστε για την τιμή μας, για την αξιοπρέπειά μας. Σας ευχαριστώ, όχι για το κύπελο, θα έχουμε πολλά κύπελα στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ γιατί εσείς μέσα στο σπίτι τους δείξατε ότι ο ΠΑΟΚ παλεύει για την τιμή του. Όταν είδα τις μάσκες με το πρόσωπό μου και τις φανέλες δάκρυσα, θα το θυμάμαι για πάντα αυτό. Στην Αμερική είπα ότι θα διαλύσω το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα μου μαχαιρώνουν την πλάτη, θα το θυμάμαι αυτό. Ας χαίρονται με τις νίκες του παρελθόντος τους. Εμείς θα χαρούμε με τις νίκες του μέλλοντος. Είναι εδώ ο Πάμπλο Γκαρσία και τον ευχαριστώ. Μαζί με τα παιδιά του κέρδισαν το πρωτάθλημα της K20 και του αξίζουν συγχαρητήρια. Και να τους πω ότι έτσι θα χτίσουμε το μέλλον. Η αυριανή μέρα είναι δική μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς θα ξεχάσει αυτή τη χρονιά. Για πρώτη φορά είχα όπλο φέτος. Πρώτη φορά στη ζωή μου είχα αστυνομική ασφάλεια. Πρώτη φορά. Είπα στο Μάκη Γκαγκάτσι, αν τα νεύρα σας δεν αντέχουν, δεν θα έχω παράπονο. Θα τελειώσω μόνος μου τον πόλεμο. Ευχαριστώ τα παιδιά μου που άκουσαν βόμβες, απειλές, απαγωγές, ανατινάξεις καταστημάτων βιώσαμε φέτος. Σήμερα το κύπελο είναι το δευτερεύον. Είμαι περήφανος που συνέδεσα τη μοίρα μου με τον ΠΑΟΚ. Είναι όλοι εδώ. Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ, μπάσκετ, βόλεϊ. Πάντα ήξερα ότι είμαστε μαζί. Ούτε ένα δεύτερο δεν θα προδώσω τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Θα κάνω τα πάντα ώστε το μεγαλείο του ΠΑΟΚ να ορίσει την ιστορία. Ακόμη και τότε με το πανό για θάνατο στο Σαββίδι, ζήτησα συγγνώμη από τους γιους μου. Τους είπα δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα μου. Αυτοί νόμιζαν ότι δεν θα είμαι Αθήνα. Όπου κι αν είμαστε, εκεί θα είναι σπίτι μας. Όπου αυτοί θα είναι φιλοξενούμενοι. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλες τις συναντήσεις, ακόμα και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με έδειχνε με το δάχτυλο και μου έλεγαν ότι είμαι ξένος και Ρώσος. Θα το θυμάμαι αυτό. Αυτό θα βασανίζει εκείνους και όχι εμένα. Ευχαριστώ τους αρχηγούς οι οποίοι μετά την ανακοίνωση ότι είμαι μεγάλος τρομοκράτης ήρθαν στο ξενοδοχείο και μου είπαν ότι είναι μαζί μου. Είμαι άνθρωπος και μάλλον το χρειάζομαι κι αυτό.
Τους είπα ευχαριστώ και να θυμάστε ό,τι και να συμβεί, οτιδήποτε υποσχέθηκα θα το κάνω. Ξαναλέω ότι θα το κάνω και η Μαρία να το ακούσει αυτό. Μη στεναχωριόμαστε, είμαστε δυνατοί. Εμείς τους πιο σημαντικούς εχθρούς τους ενώσαμε. Να ξέρετε ότι σώσαμε τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσαμε να θέσουμε ζήτημα να πέσει, αλλά χωρίς αυτόν το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι φτωχό. Εδώ είναι η διαφωνία μου, αλλά τέλος πάντων, συνεχίζω. Θέλω να υπάρχουν δυνατές ομάδες. Ευχαριστώ τους χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έχω για αυτή την ομάδα. Θα κατασκευάσω τη νέα τούμπα. Προσέξτε εδώ, τώρα είναι το πιο συναισθηματικό κομμάτι. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Ακούστε τι είπε ο Ιωάννης Αβίδης. Είπα στους γιους μου ότι ξεκίνησα πόλεμο. Και αν συμβεί κάτι σε μένα, εσείς θα χτίσετε το γήπεδο. Τα παιδιά μου. Από το κορμί μου θα βγάλετε την καρδιά μου και θα τη βάλετε μέσα στα θεμέλια του γηπέδου. Αυτή θα είναι η παρακαταθήκη μου. Δεν θα πάω σε κανένα ελληνικό γήπεδο, αλλά θα είμαι παντού. Και θα τρέμουν από τη σκέψη ότι μπορώ να εμφανιστώ. Θα ξαναπάω στη νέα τούμπα. Σήμερα θα ήθελα πολλές φορές να πω ευχαριστώ για τα συναισθήματα και το χειροκρότημα. Έχω δει τα πάντα αυτά τα χρόνια. Θα δω ακόμα περισσότερα. Ήμουν έτοιμος για όλα εκτός από την προδοσία. Έρχονται τα 60 χρόνια μου, αλλά δεν ήμουν έτοιμος. Συγγνώμη που δεν το προέβλεψα αυτό. Ξέρετε που πάει αυτό, έτσι. Στον κιτρινό μαύρο. Στον τίγρη πάει αυτό για την προδοσία. Παίκτες και προπονητές, όλη η Ελλάδα ξέρει ότι εσείς είστε οι πρωταθλητές. Αυτοί που μας έκλεψαν μου γράφουν ότι αξίζετε περισσότερα. Θέλω αύριο ο Ράσβαν να αρχίσει τη δουλειά για τη νέα σεζόν. Έχεις ανοιχτό μπάτζετ, Ράσβαν. Απεριόριστο μπάτζετ. Και εμείς αξίζουμε πολλά περισσότερα από ότι όλοι εκείνοι μαζί. Δεν γίνεται να μην πω γιατί βγήκα στο γήπεδο και γιατί είχα όπλο. Από τις 8 πρώτου 2018, μετά από εντολή Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμήνης, όρισαν αυτόν τον τρόπο για να με προστατέψουν. Ένα από τα στοιχεία προστασίας ήταν να έχω όπλο. Εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν σας. Δεν θέλω να πάρουν τα νέα παιδιά ως παράδειγμα αυτό. Αλλά αν ήσασταν μέσα στο σπίτι σας και έμπαιναν κάποιοι να βιάσουν τα παιδιά σας, πώς αντιδρούσατε? Τα παιδιά μου είναι οι παίχτες και ο κόσμος. Και έτσι αισθάνθηκα. Αν δεν κατέβαινα εγώ, θα έμπαιναν χιλιάδες οπαδοί μες στο γήπεδο. Θα ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν άφησα το όπλο. Όταν πήρα την άδεια, μου είπαν πως μπορώ να το έχω παντού εκτός από το αεροδρόμιο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Βλέπω το μάτσο όρθιος, μπαίνω μέσα ξεχνώντας ότι έχω το όπλο. Όταν μπήκα μέσα και έκανα την κίνηση να το κρατήσω εκείνη την ώρα, ένας από τους ανθρώπους μου είπε πως έχω το όπλο. Έκανα αυτή την κίνηση γιατί απλά σκέφτηκα πως μπορεί να το αρπάξει κάποιος και να κάνει κακό. Αυτά. Κατάθεση ψυχής από αυτόν τον άνθρωπο. Κατάθεση ψυχής. Έχω τόσα πολλά να πω. Πρώτος στο γλέντι ο Μπίσεσβαρ πήρε μικρόφωνο χθες. Τώρα, δηλαδή πριν από λίγο, όταν λέω χθες, τη νύχτα, και έκανε μεγάλο ταβαντούρι. Είναι πραγματικό σου μουσάκι. Όπως θεωρώ ότι τρελό σου μουσάκι, με μια μούρλα, με μια παιδικότητα αυθεντική, είναι και ο Βάρντα που πήγε στο τελικό με μπλουζάκι DBDB Die. Όλοι οι παίχτες να κάνουν χέρια. Ο Πρίγιοβιτς με λυμένο το μαλλί στο τέλος να βαράει το τύμπανο. Συγκλονιστικές στιγμές, μικρές στιγμές. Δεν ξέρω αν είδατε στο κοντινό πλάνο που προσεύχεται ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Ψιθυρίζει μια προσευχή με τα χείλη του. Πόσοι προσέξατε ότι η κλωτσιά στον γκολ του Βιερίνια ήταν τόσο δυνατή που διαπέρασε την πινακίδα. Πέρασε το πόδι του μέσα και σφήνωσε μέσα στην πινακίδα. Δεν ξέρω πώς είδατε, πώς είχε μαζέψει και είχε καθίσει στο κέντρο, σαν να προσεύχονταν στον όρκο νίκης. Μικρές λεπτομέρειες, πολύ σημαντικές, πώς πανηγύρισαν όλοι μαζί σαν μια οικογένεια. Αυτά είναι χθες από το γλέντι. Ο Μπίσεσβαρ ξεσάλωσε. Ο Βαρέλα απέξω όλα τα συντήματα στα ελληνικά άψογα. Αυτό είναι οικογένεια. Οικογένεια. Ένας για τον άλλον. Ένας για τον άλλον. Και όλοι για έναν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα που θα βγάλουμε στον αέρα. Ένα καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολέδης και τη Sony, που την ευχαριστούμε για τη σπουδαία χορηγία της. 180 ευρώ είναι το Sony Xperia L1, αξίες 180 ευρώ. Και δύο κυβότια κρασάρες από το κρασιά Μπελόης, εξαιρετικά. Βαγγέλης, ευχαριστούμε αδερφέ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε να ανοίξουμε γραμμές! Άιντε, άιντε! Όλη η ανήψια της Θείας Δίκης! Έλα! Ε,
Έλα, 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 χαμός γίνεται. Χαμός. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Έχω δηλώσει Βιερίνα, θα τις βάλουμε λίγο πριν φύγουμε για το διάλειμμα. Έχουμε 5 γραμμές. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Πάμε! Θεία Δίκη και γκάβλα! Με γάμα κάπα όλο αυτό που έγινε. Τρέλα! Δεν ξέρει ο κόσμος που να βάλει τη χαρά του. Δεν κοιμήθηκε πολύ κόσμο, δεν κοιμηθήκαμε από τη χαρά. Δεν κοιμηθήκαμε από τη χαρά. Επιτέλους, γιατί φέτος, από το Φλεβάρι και μετά, αρκετές φορές δεν κοιμηθήκαμε από τη στεναχώρια. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας! Α! Περιμένω και τον 505 που έβγαλε γλωσσίτσα στα μηνύματά του την Παρασκευή. Εμφανίσου, αδερφέ, να μου πεις πόσο πελάτη σου είμαι. Εμφανίσου, αεξάκι, εμφανίσου, χάρτινε. Έλα, γόρι μου, σε περιμένω. Βγες και στη γραμμή. Έτσι να είσαι θαραλέος, να βγαίνεις να μιλάς, δεν θέλεις να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Στο είπα και την Παρασκευή, βγες να μιλήσουμε όμορφα. Να με αντιμετωπίσεις, θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις. Να μου αναπτύξεις πόσο άξιος πρωταθλητής σου και πόσο αντρίκιο ήταν το πρωτάθλημα που πήρες. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Κάερε στάπερ, μητήρο λεβεντάρχε, οπλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Εκεί ήμασταν εχθές και είδαμε τα παιδιά της ΚΑΠΑ 20. Εκεί ήμασταν χθες. Στην Τούμπα χειροκροτήσαμε τα παιδιά του Γκαρσία. Έτσι, έτσι αγόρι μου. Χάτινοι πρωταθλητές για 5 γκόλ ήσασταν εχθές 6. Και άλλα για 5, και άλλα 5 προχθές που παίξαμε. Κωστήμα αυτό που έζησα σε αυτή την ηλικία, ξεσάλωσα. Στο Λευκό Πύργο χορέψαμε, το ευχαριστήθηκα. Δεν το συζητάς. Τέτοιες χαρές να έχουμε και τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Έσβησε θέλω να αφιερώσω, όλη την θέλω να αφιερώσω, για πες, πες. Εκτός τα συγχαρητήρια σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ από ποδοσφαιριστές μέχρι διοίκηση, να αφιερώσω. Σε γνωρίζω από τη φανέλα την ασπρόμαυρη στολή. Σ' αγαπώ με κάθε τρέλα όσο τίποτα στη γη. Σ' όποιο γήπεδο κι αν παίζεις, πάντα θα σ' ακολουθώ. Μια ζωή θα το φωνάζω, πάω κάρα σ' αγαπώ. Μια ζωή θα το φωνάζω, πάω κάρα σ' αγαπώ. Αυτά. Αδερφέ μου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Γεια σου Παύλε. Γεια σου Συντριβανίσιε. Ζουμουσού αδερφέ μου. Αυτά αξίζουν τα παλικάρια. Αυτό. Αυτά εκεί μέσα στο σπίτι τους. Τους πήρανε. Έτσι. Μέσα εκεί. Μέσα εκεί. Χάρτινους πρωταθλητές. Μέσα εκεί. Είμαστε η καλύτερη ομάδα. Δεν τρέπονται λιγάκι. Φιλιά Παύλε. Είδαμε ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΚΑΠΑ 20. Ήμασταν εχθές εκεί. Πήρα την κορούλα μου και πήγα. Το χαρήκαμε. Αποθεώθηκε ο Πάμπλο Γκαρσία. Αποθεώθηκαν τα παιδιά. Προς τιμήν τους, ενώ ήταν εκεί και ο Πέλκας και ο Βιερίνια και ο Λιμιός και διάφορα άλλα παιδιά από τους κυπελούχους από την αντρική ομάδα, δεν θέλησαν να κλέψουν τη δόξα των παιδιών που περίμεναν να αποθεωθούν. Δεν θέλησαν να τους κλέψουν λίγη από την προσοχή. Όχι. Και μπράβο τους και προς τιμήν τους. Δεν χρειάζεται. Αποθεώθηκαν και στο αεροδρόμιο που ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Αποθεώθηκαν και στο Λευκό Πύργο. Χιλιάδες πλημμύρισε αυτή τη φορά όχι από τα νερά και από τις βροχές ο Λευκός Πύργος από παοξίδικες ψυχές. Και δεν θέλησαν χθες να πάρουν λίγη από τη δόξα των παιδιών της ΚΑΠΑ 20. Είδαμε υπέροχη ομάδα, υπέροχα τρεξίματα, υπέροχες μορφές μέσα και ένας τεράστιος Πάμπλο Γκαρσία. Ένας τεράστιος. Μπράβο και στα παιδιά της ΚΑΠΑ 20. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Στράτο. Λοιπόν, γεια σου, Κωστή. Θέλω από το βήμα της εκπομπής σου να πω κάτι στο Μανόλο, όχι τον ηχολήπτη. Ναι. Λοιπόν, τον ηχολήπτη της ΑΕΚ. Το Μανόλο, Μανόλο, ναι. Αποτυχημένεθ ήσουνα, αποτυχημένεθ είσαι και αποτυχημένεθ θα είσαι για μια ζωή. Έτσι. Είσαι πολύ μικρός άνθρωπος, πολύ λίγος για ποδόσφαιρο, διότι ο αθλητισμός είναι μόνο για ευγενή άμυλα και τίποτα παραπάνω, γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να στεριώσεις σε καμία ομάδα από όσες σε έχουν προσλάβει. Κι ούτε στην ΑΕΚ, πιστεύω εγώ. Εννοείται ότι θα φύγει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για το τελικό είναι ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο αποστομωτική εμφάνιση από έτσι ομάδα στην έδρα αντίπαλης ομάδος σε ομάδες ίδιου βεληνικούς και δυναμικότητας. Σωστό. Να υπάρχει τόσο μεγάλη σωστό διαφορά συντριπτική ενέργεια μιας ομάδος. Ακόμα και στον τελικό με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια, ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, απλά εμείς τον πιάσαμε εξαπίνης τρεις φορές και προηγηθήκαμε στο σκορ. Και εκεί τα χάσανε.
τέτοιο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, όσο ζω εγώ, όσο βρίσκομαι σε αυτή τη γη, που είμαι 31 στα 32, δεν έχω ξαναδεί από ομάδα σε τελικό κυπέλλου. Όπως το λες. Ήταν μονότερμα από μονότερμα, το φίλε. 5 μέχρι το 96. Τεράστια διαφορά. Απλά αυτό που έγραψε στη φανέλα ο ΜΑΚ, ΑΕΚ, congratulations for the team of lawyer you have. Συγχαρητήρια για την ομάδα δικηγόρων που έχετε, but in the field you are very bad. Α, αυτό φίλε, τέλος. Η εικόνα τους ξεμπρόστιασε, αδερφέ. Αυτό λοιπόν, είναι στράτο μου, αυτή είναι η λέξη. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία στο τελικό. Το ένα είναι ο όρκος νίκης που κάνανε στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Όπου αν είδες τους παίχτες, αυτοί που φαινόταν από την κάμερα, το μάτι τους ήταν λες και είχαν πάρει, αυτό. Δεν ξέρω και εγώ τι είχαν πάρει, και είχαν μέσα να τους δαγκώσουνε στο λαιμό. Το δεύτερο είναι η τρέλα του Βιερίνια με το που βάζει τον γκολ, αυτό που είπες και εσύ, που κλώτησε τη διαφημιστική πινακίδα, okay, και ήταν τόσο τρελαμένος, είχε ανεβάσει τόσο πολύ, είχαν χτυπήσει τα μηνύκια του κόκκινο, που δεν είχε καταλάβει ότι κουβαλούσε την πινακίδα μαζί του. Κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Την πάτησε για να βγει το πόδι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, θα βγει μαζί με την πινακίδα. Αυτό που λέγαμε, στράτο, να μετουσιώσουν την οργή για το κλεμμένο πρωτάθλημα σε πάθος. Το είχαν όλοι τους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και ο κόσμος μέσα. Και το τρίτο που θα σου πω, στο είπα και σε μήνυμα το Σαββάτο το βράδυ, για όσους είχαν Κοσμοτέ TV και παρακολουθήσανε, καθόταν ο Μπάρκας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός παίχτης της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όλοι οι άλλοι ήταν τουρίστες, με σαγιονάρες και μαγιό. Εμείς τους μετατρέψαμε. Συζητούσε με το Μιχαηλίδη, το γυμναστή της ΑΕΚ, και γυρνάει και του λέει, του σαν κλαμμένο όπως ήταν ο Μπάρκας, μην πω τι. Λοιπόν, του λέει κρίμα ρε μπίμπι μου, κρίμα. Και γυρνάει ο Μιχαηλίδης, τα χείλια του φαινόταν πεντακάθαρα, έτσι. Ναι. Στην Κοσμοτέ TV ήταν κοντινό το πλάνο. Και του λέει, αφού μας μπιμπίσανε ρε, τι να κάνουμε, να κάτσουμε, να σκάσουμε. Απλά. Απλά και όμορφα. Ένα έτσι. Χέρι. Φιλιά το πολλά. Το τελευταίο που έχω να πω και να κλείσω, Κωστή. Ναι. Ο Σαββίδης δεν ήταν ακριβώς αυτό που είπε στην Κοντζάρεβα, όπως το διάβασες εσύ. Ναι. Γύρισε και της είπε, αφού είπε στο Λουτσέσκο ότι έχεις απεριόριστο το budget, ξέρω ότι θα θυμώσει, λέει η Μαρία, αλλά ράσβαν του χρόνου έχεις απεριόριστο το budget. Και γέλασε η Κοντζάρεβα γιατί λέει, μη γελάς, δεν κάνω πλάκα. Της το είπε αυτό. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, μπροστά σε όλους ήταν η δέσμευση. Παιδιά, αυτά είναι τα ωραία που έρχονται. Μπάρκα για μπουγάτες στον κολλητό σου. Μπάρκα για μπουγάτες στον κολλητό σου να πας. Βεβαίως. Και ο Σιμώες το τι είναι αυτό, ρε, η απάντηση. Αυτό είναι, ρε, 0-2 αντί για 0-7. Φιλιά, γεια σου στράτε. Καλημέρα σας. Επόμενος. 2310-287-888. Μου αφήνετε και το όνομά σας για να σας βάλω σκληρώσεις. Και για τα κρασιά. Και για το παγωτό, αλλά και κυρίως για το κινητό που είναι το τεράστιο δώρο, όπως καταλαβαίνετε, αξίας 180 ευρώ από τη Sony και από την Electronet. Καλημέρα σας! Ναι! Κωνσταντίνε, καλημέρα! Καλώς το Σερέο! Έλα τα πλούχε! Έλα τα πλούχε! Έλα! Καταρχήν, φίλε, η πρώτη λέξη που βγαίνει είναι τους ευχαριστούμε, όχι μόνο για το κύπελλο, αλλά για την ισοπεδωτική εμφάνιση που τους ξεφτυλίσανε, τους διαλύσανε μέσα στο σπίτι τους. Να τους κάνουν τους οπαδούς τους να φύγουν τρέχοντας με την ουρά κάτω από τα σκέλια. Ούτε δηλώσετε τίποτα. Τίποτα, δηλαδή ούτε μπουκυλαϊδούσαν ούτε τίποτα. Πού είναι να βγουν και ο Δημητριάδης, αυτοί λέει φαίνεται σηκωθήκαν καθόλου από τον πάγκο, τους είχαν με ζώνη ασφαλείας. Δημητριάδης με τη φανέλα τσάμπιον από μέσα, πρωταθλητή, στο σακάκι. Τους είχαν καρεκλάκι όπως είναι στο αεροπλάνο που είναι δεμένοι, δεν είδα κανένα κουνιέται, πού είναι η μαγκιά τους. Η μαγκιά τους είναι φίλε 100 εναντίον 4 στο βαν που έκαψαν. Αυτή είναι η μαγιά τους. 100 άνθρωποι εναντίον 4. Και από θαύμα δεν κάηκαν ζωντανά τα παιδιά μέσα στο βαν. 100 με 4. Αυτή είναι η μαγιά. Ευχαριστώ πάλι την ομάδα και τους παικταράδες του ΠΑΟΚ που μας προσφέρουν από εδώ και πέρα ένα υπέροχο καλοκαίρι να απολαύσουμε το Μουντιάλ. Αυτό. Γιατί θα βγάζανε κάποιοι καράφλοι και κάποιοι κομπλεξικοί ραδιόφωνα. Περιμένανε, φίλε. Περιμένανε να βγάλουν το κόμπλεξ και όλοι τους στην Ήρλα. Δεν πειράζει, τα ραδιόφωνα. Δεν πειράζει. Για το Λουτσέσκου συγχαρητήρια γιατί ξεκίνησε με κόντρα κλίμα. Αυτό θέλω να πω. Το έργο το παραδεχθήκαμε όλοι και του ζητήσαμε συγγνώμη όσοι τον κρίναμε αυστηρά και άδικα στην αρχή. Όλοι μας. Και βάζω και τον εαυτό μας. Όλοι μας. Πρώτο πληθυντικό, τα έχω πει, δεν περίμενα να πάρει το κύπελο. Έτσι, δεν θα τον έκρινα. Όλη η εμφάνιση της ομάδος είναι ισοπεδωτική. Τρομερή μπάλα. Δεν θυμάμαι αν άλλη φορά. Δεν θυμάμαι ούτε επί Μπάγεβιτς,
ούτε τις καλές μέρες με Άγγελο, ούτε τις καλές μέρες με Σάντος. Δεν θυμάμαι την ομάδα να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, παιδιά. Αυτό που είπε ο αρχηγός, η ομάδα έχει κορμό πολύ δυνατό, θέλει τρεις καλές πινελιές όμως. Έτσι. Το εξάρι, ένα δεύτερο σέντερφορ εκτός περιοχής. Τέτοιες θα γίνουν. Εγώ έμαθα... Και ένα στόπερ και τέλος. Έμαθα για αριστερό μπακ κλεισμένο που έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα σε ομάδα της Αθήνας. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Σας το μεταφέρω έτσι σήμερα. Αυτό. Ωραία. Φιλιά, γεια σου Σερέ. Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Στελάρα. Respect. Δεν περίμενα να πάρει το κύπελο, γι' αυτό. Δεν θέλω να κρίνω τον άνθρωπο από ένα μάτς. Respect στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Respect, Ρουμάνε. Σε γουστάρουμε και σε αγαπάμε. Και για όλη σου τη συμπεριφορά, το ότι κατάφερες παλικαρίσια να γυρίσεις στο πιο αρνητικό κλίμα που βρήκε ποτέ προπονητής αματιαφήξη του στην ομάδα, στην πόλη, στον πάγκο αυτής της ομάδας, τεράστιας. Για όλη σου τη συμπεριφορά, για τις δηλώσεις σου και προχθές ακόμα στους πανηγυρισμούς, για το ότι δεν θέλησες ούτε ένα λεπτό να κλέψεις από την δόξα, από τη χαρά των παικτών. Παρέμεινε σεμνός την περισσότερη ώρα μέσα στο πούλμαν, με σκυμμένο το κεφάλι, να ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμος σε αγάπησε. Να το ξέρεις αυτό. Και γι' αυτό για πρώτη φορά άκουσες και το όνομά σου. Το Ρασβάν Λουτσέσκου ακούστηκε για πρώτη φορά. Το αξίζεις με όλη μας την αγάπη. Όλη μας την αγάπη. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Άντε, ρε, Κωστάκη. Έλα Κωστάκι μου, έλα, έλα γόρι μου, έλα. Τι να πω σήμερα, τι να πρωτοπρολάβω. Πάμε, πάμε, σ' ακούω. Χωρίς να σε διακόψω καθόλου, πες αυτό που θες αδερφέ μου. Τίποτα. Λοιπόν, όπως είπες, υπάρχει αυτή η αδίκη. Δεν μπορούσαν να κρυφτούν άλλο, Φελαράκι. Τελείωσε. Ξεγυμνώθηκαν. Ξεγυμνώθηκαν εντελώς. Έβγαλε μία... Έκανε μία δήλωση ο πρόεδρος που τα λέει όλα μέσα. Είναι η ομάδα, είναι η οικογένεια, Κώστα. Λοιπόν, αυτό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτά που ξέραν τα ξεχάσουν. Λοιπόν, τώρα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είπαμε. Είναι τυχερή ομάδα η ΑΕΚΣΟΛ. Εγώ συναχωρέθηκα. 5-0 έπρεπε να είναι. Στο ημίχρονο κιόλα. Βάλε το χαμένο πέναλτι. Τα δύο τέτα τέτ. 0-3-0-4 στο πρώτο. Τι μπήσε, Βαρτί. Δηλαδή λέω να γίνει καμιά στραβή και να λένε. Το πήραμε το κύπελο. Κώστα. Κώστα. Όπω πέρυσι. Κώστα. Κάνει τεράστιο μάτσο Πρίγιοβιτ. Τεράστιο. Εκτό ότι δίνει κάθετη στον Μπίσεσβαρ για το πέναλτι. Δίνει έτοιμο γκολ. Πάρε όπω ταζει η μάνα το μωρό. Δίνει στον Μπέλκα τον γκολ. Κάνει τεράστιο παιχνίδι. Μπορεί να έχασε τα άχαστα, αλλά όργωσε το γήπεδο. Όργωσε. Όργωσε το γήπεδο. Αυτό είναι η απάντηση αυτού που λένε ότι είναι μόνο μέσα στο κουτί, λέει ο Πρίγιοβιτ. Τι λέτε, ρε. Βρήκαμε σέντερ φορ για πολλά χρόνια. Εδώ θα μείνει. Και αυτό που είπε. Δεν τους αφήσαμε εμείς να κάνουν το παιχνίδι τους, τίποτα. Πήγαν πονηρά πάλι να το πάρουν το παιχνίδι. Λοιπόν, έτσι, ήταν έτσι, πολύ έτσι. Καλή και η διαδρομή που έκανες, Κωστάκη, σε ακούγαμε εκεί πέρα όλα τα παιδιά που μιλήσαν από όλο τον κόσμο, πολύ ωραία πράγματα. Με συγκινεί πάντα αυτό, να ξέρεις. Πολύ ωραία, με συγκινεί. Ναι, πολύ, μου αρέσει. Βγήκαν και τα παιδιά μέσα από το στάδιο. Όλα και μέσα βγάλαμε και κόσμο, από Νέα Υόρκη, από Μελβούρνε, Σίδνεϊ, αυτά. Θέλουμε να ενώνουμε... Ναι. Σαν να είμαστε σε ένα τραπέζι. Όλοι και αυτά τα παιδιά περιμένουνε τέτοια πράγματα. Φυσικά. Λοιπόν, κάποιος που δεν πρόλαβα ζητώ συγγνώμη. Έτσι, γιατί υπάρχουν παιδιά καλά. Που δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε, μου στείλαν μήνυμα μετά. Λοιπόν, ότι από το φίλος μας ο Κώστας από τη Ρίγα της Λετωνίας, ξέρω εγώ, η Ελπίδα στη Μόσχα. Δεν προλάβαμε. Γιατί έπρεπε ταυτόχρονα να βγάζουμε τις εντεκάδες, να βγάζουμε τα παιδιά που ήταν μέσα στο γήπεδο, να ενημερώνουμε για τον περιβάλλοντα χώρο, μήπως γίνει κάτι. Διέκοψε κιόλας. Και βέβαια, και το διακόπταμε συνέχεια. Τι να κάνουμε. Εγώ θα σταματήσω σε μία χρονιά από το 2014-2015, θυμάσαι, που πηγαίναμε για πρωτάθλημα πάλι, που πηγαίναμε. Πήγαν καλά τα πράγματα με τον γύρο. Λοιπόν, και όταν άρχισα να τρώμε κατραπακές από τα Τσικό του Αναστόπουλο, κάτι Κέρκυρες, κάτι Γιάννη, κάτι Λεβαδιακούς, πόσοι και δικοί μας ακόμα βγήκαν, επιτεθήκαν τον Μπάου, τον Σαββίδη, όλος ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι Κώστα, πραγματικά, έβαζα ρε παιδί μου, έκανα διάδρομο το απόγευμα, δεν μπορούσα να πάνε το δω έξω το μέσο. Και μόλις τρώγαμε τα γκολ, τα τζάμια θα σπάναν από Ρόρι Γκάλαχερ, από Deep Purple. Τέτοιους ακούω κι εγώ, φίλε, τέτοια ακούω κι εγώ. Τέτοια, γάμο στα τρυπόταμα. Γεια σου Κωστάκι μου! Σε φιλώ! Ζουμουσού αδερφέ μου! Ζουμουσού! Στο τέλος κερδίζει το δίκαιο αδερφέ, να το ξέρεις. Ταλαιπωρούμαστε λίγο αλλά κερδίζουμε εμείς. Αυτό. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Εμένα λέτε. Βεβαίως δεν με είδες που σε κοιτάω στα μάτια. Με αυτό το βλοσιρό ύφος το θεληματικό. Γεμάτο υποσχέσεις. Το λάγνο βλέμμα μου δεν το διέκρινες.
Είπα 4-5 καλημέρες εντωμεταξύ. Κάβα! Κάβα για τις άλλες μέρες. Θα βγαίνει άλλες μέρες και δεν λέω γιατί είχα κάβα από τις προηγούμενες. Έτσι, μπράβο. Καλώς το κορίτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Παοκάρα μας. Πω, μας έδωσε τεράστια χαρά. Κοντέψαμε να πάσουμε κεφαλικά βέβαια με τις ευκαιρίες που χάναμε. Στου αραούχο το σουτ. Στου αραούχο το σουτ λέω όχι, ρε παιδί. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αντί για 0-6, θα πάμε στην εντατική, θα πάθουμε κεφαλικό. Ένα 0-5 έγινε. Άξιζε τον κόπο, γιατί πήρα μεγάλη πίκρα εγώ αυτές τις μέρες με τις βροχές την Πέμπτη που είχαμε στην Θεσσαλονίκη μας. Το αυτοκίνητό μου το αγκάλιασαν πολύ κάδι. Μπήκα νερά μέσα, πλημμύρισε. Καλές είναι οι αγκαλιές, αλλά όχι από κάδους. Έτσι. Και μετατράπηκε σε γόνδολα. Πάρε και εσύ ένα. Αν αυτό στα πανηγύρια, στο Λευκό Πύργο και στο αεροδρόμιο που πήγαμε για τους παίκτες, πέστηκε και σπάει το κινητό μου. Εντάξει. Εντάξει. Να, αλλά τουλάχιστον. Βάλε σήμερα, μπες και εσύ στην κλήρωση να δώσουμε κινητό σε εκείνο. Μακάρι, γιατί δεν έχω κινητό και είμαι με μπαχατέλα. Τι ωραία λέξη μπαχατέλα, ρε παιδί μου. Δεν είναι η ισπανική ομάδα Β' Εθνικής, παίζει Μούρθια μπαχατέλα. Λοιπόν, και μας έδωσε τόση χαρά που ξέχασα και τα δύο τα συμβάντα. Εντάξει, οκ. Μας πήρε κάθε στεναχώρια. Να πω κάτι στον αέρα που ήθελα να το πω και άλλη φορά που έχω τηλεφωνήσει, αλλά δεν το θυμόμουν. Ναι. Να δώσω μια συμβουλή σε όλα τα παόκια που ακούνε. Όταν θα πήραν τον άντρα μου, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να φέρω εταιρεία που το πήρε. Βεβαίως θα το πήρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τον παίρνουν τηλέφωνο από την Nova Fortnet για να του πουλήσουν πακέτο. Ναι. Επειδή είναι τρελό παόκι κι αυτός, με το που ακούει μια προσφορά από την Nova Fortnet, ξέρω εγώ, τους ρωτάει, τους κάνει την εξής ερώτηση. Κάνετε συνδέσεις στη Βουλγαρία. Και ο πολιτής δεν απαντάει. Λέει, γιατί λέει, Θεσσαλονίκη κάλεσε, όχι Βουλγαρία. Ακριβώς τους λέει. Ακριβώς. Βουλγάρους δεν μας λέτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθω σε εσάς και τους κλείνω τηλέφωνο. Αυτό, παιδιά, να το λένε όλοι, ειλικρινά. Οφείλω όμως, επειδή θέλω να είμαστε έντιμοι, έχω πει πολλές φορές. Οι ρεπόρτερ εδώ, τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, δεν έχουν καμία σχέση με το τι αποφασίζουν οι κεφαλές. Οφείλω να πω το εξής, ότι με την κάμερα και ο Ευγένης ο Δαδαρλιάρας, αλλά και ο Γιάννης ο Πάγκος, για τουλάχιστον ένα τριώρο μέχρι τα ξημερώματα, περιέγραφαν την άφηξη στο αεροδρόμιο, τα πανηγύρια στο Λευκό Πύργο, να είμαστε έντιμοι απέναντί τους. Έτσι, δεν αφορά καθόλου στα παιδιά αυτά. Ίσως ακούστηκαν πολλά από τον κόσμο. Καλά, βέβαια. Απλά θέλω να πω. Ίσως γι' αυτό και να το σώσουν. Θέλω να πω. Τα παράπονα, τα σοβαρά που έχουμε από την Νόβα δεν αφορούν στα παιδιά στους ρεπόρτερς. Άλλοι αποφασίζουν. Καλά, ναι, εντάξει, το τι θα δείξουν και τι γραμμή θα υπάρξει και πώς θα περιγράψουν από κάτω αυτοί που μας στέλνουν. Απλά πράγματα. Δώσε μου όνομα. Ελένη, 645. Ήταν τεράστια χαρά, παιδιά, δηλαδή συγχαρητήρια. Χάρηκα για τον παππού μου που το χάρηκε, 90 χρονών ο άνθρωπος. Τι να σου πω, ο παππούς μου ήταν ένας από τους... Γιώχαν τον λέγανε, ο Κούδας, δεν ξέρω αν θυμάσαι τους παίκτες αυτούς. Φυσικά, λοιπόν, ο Κούδας, ο Φούκι είναι φίλοι του, που τους είχε κάνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ήταν μέσα στα πράγματα και 90 χρονών άνθρωπος, ο οποίος δεν ασχολείται φυσικά εδώ και χρόνια, πήρε τέτοια χαρά και παίρνει τέτοια χαρά από τον ΠΑΟΚ που μέχρι να κλείσει τα μάτια του θέλω να το βλέπω έτσι. Ειλικρινά. Γεια σου Ελένη, γεια! Φιλιά σου, μπουσού! Φιλιά, τα πες όλα! Σας. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα Κωστή! Τι γίνεται, είσαι η... Η χαρά ήταν αυτή, η Μαρία είμαι. Γεια σου Μαρία, καλώς ήρθες. Η χαρά ήταν αυτή που πήραμε. Τη Σαββατοκύριακο, μπράβο στα παιδιά. Και όσο αφορά για τις ευκαιρίες που χάσαμε, ήταν να γίνει. Αναθάρισαν λίγο και μετά την πάτησαν. Κυρίως. Απλά επειδή πολλές φορές, Μαρία μου, έχουμε δει το σενάριο με τον νόμο του ποδοσφαίρου, τον άγραφο, να έχω 0-1, 0-2, 0-3, να μην γίνεται και με μια κόντρα, ειδικά αυτή η ομάδα είναι τόσο τυχερή για να μην πω τη λέξη κολόφαρδη, δεν θέλω. Λοιπόν, με μια κόντρα, ξέρω εγώ, μια μπουμπούλα να φάμε ένα γκολ και μετά άι βγάλ το, αυτό φοβόμασταν, κατάλαβες. Κωστή μου, την αδικία ούτε ο Θεός δεν τη θέλει. Αυτό που λες. Ούτε ο Θεός, δύο, ένα και το κύπελλο και ένα και το πρωτάθλημα. Δώσαμε την απάντησή μας, πανηγυρίζουμε. Μέσα στο γήπεδο, εκεί είναι ο καθρέφτης. Γι' αυτό θα περήφανη. Το θυμόμαστε και πάμε για άλλα. Ακριβώς αυτό περήφανη. Περήφανη. Δώσε μου τρία τελευταία ψηφία, Μαρία μου, να σε βάλω και στην κλήρωση. 9:31. Σας βάζω και για το κινητό τηλέφωνο και για τα δύο κυβότια κρασιά από τα Μπελόης, αλλά και για τα δύο κιλά παγωτό που θα πάρετε δύο από εσάς. Έτσι, από το Νικολαίδη. Καλημέρα! Τέλεια. Καλημέρα, τα καλημέρα. Φιλιά μου, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23:10. Μαέστρο, πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Μία γραμμή και μετά διάλειμμα. FM κενό, το μήνυμα στο 54526 και για το κινητό από την Sony και την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης, Xperia
Sony L1 αξίας 180 ευρώ και τα 2 κυβότια κρασιά Αμπελόης και τα 2 κιλά παγωτό από τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη στην Καραολή Δημητρίου. Και όλα αυτά και 20% έκπτωση όλη την εβδομάδα, είπαμε, στα οπτικά Μανολόπλος. Ό,τι γυαλί διαλέξετε, μπαίνετε, λέτε άκουσα τον Κωστή, ζουμουσού και σας κάνει έκπτωση τρελή. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Μάγειρας από Κατερίνη. Γεια σου ρε μάγειρα, έλα ρε αδερφέ. Τόση ώρα που περιμένω, ο Χιμένεθ έφτασε, όχι σπανιά, πιο κάτω από κόμμα. Αγόρι μου, λοιπόν, αγόρι μου, εύχομαι να πάνε όλα μου καλά με το θέμα, γιατί με στενοχώρησε προχθές. Λοιπόν, άστο, τελείωσε, ξέχνα το. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τα κρατάω, να ξέρεις, δεν μπορώ. Στενοχωριέμαι όταν σε συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο εκφωνητής, ο Παλομπαρίνη, ήταν, ποιος ήταν? Δεν ξέρω, αδερφέ. Δεν, βάζει γκολ ο Βιερίνια. Γκολ. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι να εγώ κάνω. Εδώ, φίλε, σε είπα ότι υπάρχει ένα θέμα με την καφετέρια εδώ στο χωριό. Ναι. Πήγα, το είδα, Κατερίνη το μάτς. Υπάρχει ένα, είμαι στην καφετέρια εκεί, κάθονται και έρχονται δύο τύποι, δεν βρίσκουν καρέκλες. Λέει το αφεντικό, λέει να σου βάλω εδώ δίπλα σου. Γυρίζω, τους κοιτάω, αϊκτσίδες. Ένα φίλοι αϊκτσίδες. Πάρτε τις καρέκλες και τέρμα πίσω. Α, αυτό είναι. Τέρμα πίσω. Αυτό, γαλαρία. Γαλαρία. Να. Και έρχεται εκδρομή, σέρβικο σχολείο. Ναι, όχι. Η πρώτη έκφραση ποια ήταν? Παρτιζάν. Καλά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχουν βιντεάκια, τα ανέβασαν τα παιδιά. Τα είπαν στα ελληνικά τα συνθήματα. Αυτό είναι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ποια τώρα να μας πούνε αυτοί με την κότα την μαντημένη που την έχουν για σήμα? Και θέλω να μας πούνε για Βυζάντιο αυτή τώρα. Το πανό, τώρα, το πανό τα είπε όλα, φίλε. Η ντροπή της προσφυγιάς. Ποιοι να μας μιλήσουν, κίτρινα χρώματα που πηγαίνουν και μας τα κάνουν να μην μποχα... Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που βγαίνουν από το στόμα και αν τα πεις θα τιμωρηθείς κιόλας. Βγήκε ο άλλος στην εκπομπή το βράδυ να σπηλώσει, δεν ήταν πέναλτι, πληρώσατε τον διαιτητή, το άκουσες αυτό? Το άκουσες? Δεν το άκουσες? Ποιος έκανε το τελευταίο μετά το... Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ τώρα, άσε με. Δεν σε κάνω άσε πλάκα. Άσε με. Ο διαιτητής, ο διαιτητής σε πολλές φορές, έκανε λάθη, αλλά εμένα μου έδινε όλη την ώρα την εντύπωση ότι είναι κάποιος που δεν παίρνει εντολές από κανέναν και προσπαθεί να δείξει αυτό που θέλει. Μας χάλασε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να φέρουν, μπορούν να φέρουν ξένους κάθε εβδομάδα. Του χρόνου να έχει. Τη μία από Ιταλία, την άλλη από Ισπανία, την άλλη από Αγγλία, από Γερμανία. Τι να τους κάνω εδώ τα μπουμπούκια εδώ, τα μπουμπούκια. Κωστή, και μία άλλη ερώτηση. Εκείνος που τον λέγανε αρχηγό, πώς τον λέγανε τη ΑΕΚ που τον είχαν αρχηγό και μετά τον έβγαλε? Ότι είναι αυτό, ρε. Όχι ότι είναι αυτό. Ο Σιμωές. Τον αρχηγό του, έναν που πήγε, έκανε εγχείρηση και τα σπυράκια πάλι έμειναν πάνω του. Α, ο Μάνταλος. Ναι, τι μαγιά ήθελε να κάνει στο τέλος? Τι να κάνει, ρε φίλε, τι να κάνει τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Βρε τι μαγιά που κάνει. Πήδα ένα φτάσει. Αδερφέ, πρόσεξε να δεις. Όλο αυτό που έγινε, βγες από το κορμί του Παοκτσί. Πες ότι είμαστε κάτι που ότι δεν έχουμε ομάδα. Αν σαν ένας τελείως αντικειμενικός κριτής έβλεπες δύο ομάδες, θα έλεγες αυτός ο οποίος είναι ο καταιγιστικός και οι λίγοι. Αυτό. Τέλος. Δεν χρειάζεται. Τίποτα. Κωστή, τίποτα. Κωστή, εγώ επειδή δεν μπορώ τώρα, επειδή μαζεύω κεράσκι, δεν μπορώ να δω αυτά που γράφουν πόσες τελικές, πόσα τέτοια. Δεν θυμάμαι. 11 έλεγαν στα δικά μας. 11 ή 12. Τι έγραφε, κάτι έγραφε. έβαλα και ευκαιρία την κεφαλιά του Γιαννούλη που πήγε στα κουρσούμια επάνω. Το έβαλαν ευκαιρία. Εντάξει. Okay. Φιλιά πολλά. Γεια σου μάγειρα. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Λοιπόν, φίλε μου Κωστή, καλημέρα. Είναι ο μπαμπάς του Γιαννάκη, ο κύριος Λουκάς. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Απ' τη χαρά είχε τόση δύναμη που ήταν στο καρότσι συνεχόμενα 10 ώρες καθυλωμένος μετά τον αγώνα. Πήγαμε Λευκό Πύργο, σας είδα, κύριε Λουκά. Και μετά αεροδρόμιο που έφτασε η ομάδα κατά τις 3 ξημερώματα. Μόλις ήταν τον Γιαννάκη, ξαφνιάστηκαν για το κουράγιο του και ο μεγάλος ηγέτης Ιβάν Σαββίδης κατέβηκε από το πούλμαν, του έδωσε το κύπελο. Στο Γιαννάκη χαρά ήταν απερίγραπτη. Μπράβο, χίλια, μπράβο, συγχαρητήρια. Σας είδα κύριε Λουκά, σας είδα. Μας δίνει δύναμη αυτό το παιδί, σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν δίνουμε εμείς δύναμη σε αυτόν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Έχω αδιάβαστα πάρα πολλά μηνύματα. Έχω αδιάβαστα πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook, στην ομάδα μας, στον αθλητήριο και στην SMS-χέρα. Έχω. Απλά θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν ο Γαβρίλος.
Η στεναχώρια και η πίκρα μετά από αυτό το παιχνίδι έσβησε οριστικώς και ήρθε η τρελή χαρά του Ντάμπλ, της δικαίωσης και της αναγνώρισης από όλη τη φίλαθλη Ελλάδα και τους δημοσιογράφους. Δεν πιστεύω κάποιος να μετράει ή να τον νοιάζουν τα νούμερα. Άλλωστε ο Χριστοδουλόπουλος μας το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως ο Θεός από τη δοκιμασία του πόνου για να μας κάνει να νιώσουμε τι σημαίνει πατέρας, Ιβάν, τι σημαίνει οικογένεια, ΠΑΟΚ, τι σημαίνουν αδέρφια και φίλοι, παίκτες. Να νιώσουμε οικογένεια και το δέσιμο που δεν είχαμε γκρινιάζοντας για διάφορα θέματα μεταγραφών, προπονητών και άλλα. Και στο τέλος, όπως πάντα, ξέρει εκείνος, έκανε το σωστό. Τη θεία δίκη και τον νέκταρ του παραδείσου. Φίλε, αυτό αισθάνθηκα μόλις τέλειωσε το παιχνίδι. Ότι πρέπει να δοκιμαστούμε από το Θεό, γι' αυτό έστειλε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, δυσκολία και να δει την αντίδρασή μας. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Γαβρίλο, μου τα πες τέλεια. Έλεγε όλο το διάστημα. Μη σκύβετε το κεφάλι, μη χάνετε το κουράγιο σας, μη χάνετε τη δύναμή σας, μη λιποψυχείτε, μη κλονίζεστε. Όλο αυτό μας έκανε τόσο δυνατούς. Βγήκαμε σπυρωμένοι, βγήκαμε ενωμένοι, βγήκαμε δικαιωμένοι. Δεν υπάρχει ένας που να μην αναγνωρίζει την ανωτερότητα αυτής της ομάδας, αλλά και τη δύναμη του λαού. Τη σύνδεση που έχουμε μεταξύ μας, παίκτες, προπονητής, γιατροί, μασέρ, ο λαός, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Από τον πιτσιρικά που είδα χθες παιδιά στο γήπεδο στην Τούμπα που ίσα ίσα περπατούσαν, ίσα ίσα είχαν μάθει να περπατάνε και τους κρατούσαν οι μπαμπάδες από τα χέρια. Μέχρι τους συντριβανίσους 85, 87, 90 ο κύριος Ζαχαριάδης που συναντήσαμε στην αιμοδοσία μας. Όλοι. Πριν πάω στο διάλειμμα, θέλαμε εμείς οι ακροατές της εκπομπής, οι πιστοί, παλιοί και καινούργοι, θέλαμε εμείς τα ζουμουσάκια και για την ντουλάρα μας. Είχαμε ένα λόγο παραπάνω. Ναι, ζούμε και αναπνέουμε για τα 4 γράμματα. Το θέλαμε. Ήθελα και για μας και για σας να νιώσετε αυτή τη χαρά, γιατί περάσαμε δύσκολα αυτό το διάστημα. Ταλαιπωρηθήκαμε, δοκιμαστήκαμε, αλλά βγήκαμε πιο δυνατοί, πιο συσπηρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο ενωμένοι από ποτέ άλλοτε. Αλλά για έναν λόγο παραπάνω. Θέλαμε και η ντουλάρα που δεν πρόλαβε να ζήσει ούτε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ούτε όλα αυτά που έγιναν με την κλοπή ενός πεντακάθαρου τίτλου. Ούτε την κατάξη του κυπέλου. Θέλαμε και για σένα, Τούλα. Κλάτς, κλούτς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Είναι τόσο γλυκό το μεθύσι. Είναι τόσο μεγάλη η τρέλα. Φυσικά δεν μας πέφτει. Η διάθεση εννοώ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα που πρέπει να διαβάσω. Χρωστάω δηλώσεις Βιερίνια. Θέλω οπωσδήποτε να ακουστούν τα λόγια του αρχηγού. Τις διάβασα τις κουβέντες που είπε ο Ιβάν. Μην τις ξαναπώ και σας κουράζω. Θέλετε να μιλήσετε εσείς. Μας προδίδει ο λαιμός, δεν μασάμε τίποτα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διαβάζω τη συγγνώμη που μου στέλνει ο φίλος μου ο Ηρακλής από τα Γιαννιτσά. Συγγνώμη για το Λουτσέσκου. Για αυτά που είχα πει για το Λουτσέσκου, μου άλλαξε την άποψη και οφείλουμε έτσι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ αντρίκιο, πολύ παντελονάτο. Τα κατάφερες, Ρασβάν. Τα κατάφερες να ακουστεί το όνομά σου, να γυρίσει το κλίμα, να φτιάξει ομαδάρα. Πιστώνεσαι πολλά από αυτά που είδαμε. Μπράβο σου, είσαι μάγκας και για τις δηλώσεις που έκανες και για το ότι δεν κόλωσες. Για το ότι δεν κόλωσες να κλείσεις πόρτες κάτω στις ομάδες τις τρεις με τα λόγια σου. Τους τάπες όπως θα τα λέγαμε εμείς. Όπως τα είπε και ο Βιερίνια. Αγνά, παοξίδικα, παντελονάτα, αντρίκια, χωρίς κανένα στρογγύλεμα στις κουβέντες σου. Πάμε γραμμές 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα, χαρούμενη εβδομάδα, έτσι. Όπως χαρούμενη είναι η ψυχή μας και η καρδιά μας. Έτσι, έτσι. Χάρη στα διαμάντια μας. Πολλά πολλά ευχαριστούμε στον πατέρα μας, τον Ιβάν. Ήταν συγκινητικά τα λόγια που άκουσα όταν διάβασε το κείμενο του Ιβάν. Είναι μεγάλος πατέρας. Να είναι γερός ο άνθρωπος, να συνεχίσει έτσι να στέκεται δίπλα στην ομάδα μας και να συνεχίζει να κάνει όλα τα καλά που ξέρουμε ότι και εκτός ΠΑΟ κάνει πάρα πολλά καλά. Λίγα μαθαίνουμε από αυτά που κάνει, να ξέρεις. Πολύ λίγα. Αλλά για αυτά τα λίγα που μαθαίνουμε εμφανίζονται διάφοροι. Κορίτσι μου, εμφανίζονται διάφοροι. Και στην εκπομπή έρχονται και μου λένε, ξέρεις κάτι, έκανα αυτό και αυτό. Λέω, πρόσεξε. Για να μην θέλει να το επικοινωνήσει, άρα δεν θα το πούμε ούτε εμείς. Απλά ήθελα, λέει, να το ξέρεις. Έκανε αυτό για εκείνη την οικογένεια. Να. Έκανε εκείνο σε αυτό το νοσοκομείο. Έκανε αυτό για τους πόντιους. Έκανε αυτό για την διασπορά. Έκανε αυτό εκείνο. Εντάξει. Δεν θέλουμε κιόλας. Γιατί ξέρεις τι, είναι πολύ εύκολο μετά να παρεξηγηθείς. Δεν θέλουμε να λιβανίζουμε. Έτσι, και μετά τα λέμε, και την αξία του. Ακριβώς. Τα λέμε τα μπράβο του. Αυτός δεν κουβαλάει την κάμερα. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Τη μία φορά που χρειάστηκε να πάει η κάμερα ήταν 12 Μαΐου. Βλέπετε η μοίρα πώς τα φέρνει.
πριν λίγα χρόνια, 12 Μαΐου, έβγαλε την αλυσίδα, άπαξ διαπαντός από το πόδι του ΠΑΟΚ πήγε, πλήρωσε, δεν κυλίδωσε την ιστορία του ΠΑΟΚ με έναν υποβιβασμό όπως κάναν άλλοι, πλήρωσε 11,5 εκατομμύρια μπραφ, ήπιε το πιο ακριβό τσάι της, της ιστορίας και έφυγε. 12 Μαΐου, η σύμπτωση έτσι στην ημερομηνία, το θυμάστε. Ναι. Ήθελα να πω ότι πολύ μεγάλη τιμή κάναμε στην ΑΕΚ που πήγαμε να παίξουμε κάτω στην Αθήνα. Πιο ωραία εκεί, βρε. Πιο ωραία. Μέσα εκεί. Είναι τόσο καραγκιόζιδες, είναι τόσο θεατρίνοι και είναι και προκλητικοί. Καραγκιόζης έχει αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιοπρέπειά τους την απόλεσαν με αυτά που έκαναν. Όταν έχεις έναν προπονητή τύπου Χιμένεθ να κάνει αυτές τις άσεμνες κινήσεις που κάνει μέσα στο γήπεδο, αυτό είναι μια ίδιοι μεγάλη ξεφύλα. Οι ίδιοι τον είχαν ονομάσει από τη Χιμένεθ, Σιχαμένεθ, μόνοι τους τα λέγανε. Έτσι, για τον ίδιο. Ναι. Πολύ λίγος. Πάντως εμείς χαρήκαμε όλοι και η χαρά ακόμα συνεχίζει να είναι μέσα στην καρδιά μας. Έτσι. Χαιρόμαστε που έχουμε τέτοια παλικάρια, τέτοια διαμάντια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, με τόσο υψηλό ηθικό, τόσο καλοί παίκτες, να συνεχίσουν να είναι γερά τα παιδιά, να συνεχίσουν να δίνουν αγώνες, να τους βλέπουμε και να τους χαιρόμαστε. Να είσαι καλά, δώσε μου λίγο όνομα να βάλω. Να βάλω. Ελένη 656. Γεια σου Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Υπέροχα τα είπες. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Όσο πιο... Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την είναι η ομορφότερη μέρα σήμερα, η πιο υπέρλαμπρη. Πετάμε, δεν καθόμαστε στην καρέκλα, πετάμε. Καρδιές μας και παντού, και παντού, ακριβώς. Έτσι. Πήρα και εγώ να πω στα παιδιά τα συγχαρητήριά μου, να είναι γερά, να μας δίνουν έτσι πάντα τόσο υπέροχα πράγματα και να χαιρόμαστε όλοι εμείς που αγαπούμε τον ΠΑΟΚ. Στον αρχηγό τα καλύτερα. Συγκλονιστικός, συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός. Όλοι δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ήταν τόσο ωραίο το Σαββατοκύριακο, μα τόσο ωραίο. Αυτά τα λέει όλα, φαντάζομαι. Όλοι, ανήψια της Θείας Δίκης. Η πιο ωραία θεία. Ακριβώς. Τέλος. Σε άκουσα και χθες και σήμερα που ανάρτησες εκείνο το βιντεάκι. αυτό ακριβώς. Δώσε μου και το όνομά σου να σε βάλω στην κλήρωση. Ναι, Μάρο 395. Μάρο 395. Γεια σου, Μάρο, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι πολύ γλυκό αυτό το αίσθημα, αυτό το συνέστημα της δικαίωσης. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Παράλληλα, μου γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και για την κινητάρα από τη Sony και από την Electronet και για τα δύο κυβότια κρασιά και για τα δύο κιλά παγωτό που θα πάρουν δύο από εσάς από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Σερί πάλι έχουμε με γυναίκες, σερί! Θερεί σήμερα τα κορίτσια. Εύχομαι καλή και δημιουργική εβδομάδα για όλους μας. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, πολύ μεγάλη χαρά και δικαίωση και απερίγραπτη περηφάνεια νιώσαμε όλοι μας. Οι ευχές που συνοδεύσαν τα παιδιά μας στην Αθήνα εισακούστηκαν, γιατί ήταν ευχές από καρδιάς και ήταν διακαής πόθος για δικαίωση. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν το κίνητρό τους, το βασικό κίνητρο, αυτό που λέγαμε. Ναι, να μην μακρηγορήσω πλέον για να αφήσω ναι, και άλλους να εκφράσουν τέλεια τη χαρά. Σε ευχαριστώ που το σκέφτεσαι, γιατί, γιατί γίνεται σήμερα χαμός. Σήμερα γιορτάζουμε τα επινίκια. Βέβαιος, βέβαια, βέβαια. Με, να πούμε με χρόνια πολλά. Και μεγάλη χαρά. Χρόνια πολλά στις μανούλες που γιόρταζαν εχθές όλες τις μαμάδες. Και βέβαια, και βέβαια. Έτσι. Να με βάλεις και εμένα στην κλήρωση. Να σε βάλω, πες μου. Νάντια, Νάντια 518. Γεια σου Νάντια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στις μανάδες. Κυραλίκη, σε ευχαριστώ για όλα. Ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να τα αποδώσω ποτέ αυτά που έχεις κάνει για μένα και για τον αδερφό. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα. Το χάλασα το ρεκόρ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αδερφέ. Κλάους, δεν πειράζει, δεν με πειράζει. Έλα, Κλάους, έλα, αγόρι μου. Ήρθε να πηγαίνω από τυράκι παραπάνω για την νίκη. Αγόρι μου. Τι έγινε, σε πιάσανε να πούμε. Τι γίνεται. Τώρα. Δεν θέλω να πληρώσω και 500 χιλιάδικα συμβόλαια. Αυτά στη Θεσσαλονίκη τα πήραμε για τον καλύτερο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, Κωστή. Αποζημιώσει. Σωστό. Για πε. Στο 90 πέφτει η φωτοβολίδα και πάει ο άλλος που παίξει τη site και πάει στο διαιτητή και του ναι, λέει αού, ναι, 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 ναι. Δηλαδή τι θέλεις να άνθρωπε. Θέλεις να, όχι, να θέλεις πούμε στα ποδητήρια. Να πούμε και να τρομοκρατηθήκαμε. Okay. Ένα άλλο φίλε κάνει δηλώσεις ο Πασχαλάκης και έρχεται ένας τύπος από πίσω, δεν ξέρω αν το είδα. Πες ότι τους γαμίδευε! Δηλαδή, ωραία τα λες, αλλά πες ότι τους γαμίδευε! Φίλε,
φίλε, γαμαίο γαμό σημαίνει έρχομαι εις γάμου κοινωνία, δεν είναι βρισιά. Πες ότι τους παντρευτήκαμε. Τέτοια άσε, λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Το χειρότερο είναι φίλε ότι κλαίει και ο Μποτία γιατί δεν βγήκε πρώτη η Φουρέιρα. Να παίρνει κάτι και ο Ολυμπιακός. Ο Στελάρας όλο τον σηκώνει, χαίρομαι γιατί τον έχω στην καρδιά μου και όλα τα παιδιά που κάνανε κατάθεση ψυχής. Και αυτό φάνηκε ακριβώς πριν ο Βησί έκανε τα τρελά, αν και δεν του βγήκαν πράγματα. Ναι. Έκανε τρομερό παιχνίδι, σαφή, φίλε. Τρομερό. Και τρελό τρέξιμο όλοι τους, δηλαδή πρώτη πάνω στις πάτες. Έτσι ακριβώς. Δεν ήταν δυνατό να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Και συγχαρητήρια σε όλους, την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν, Κωστή, βάλαμε την κλήρωση, Θόδωρος. Πες μου και τα τρία τελευταία. 7-7-1. 7-7-1. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, Κλάους. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Γιώργο. Έλα. Δεν θα πω τίποτα. Τίποτα. Χαλάλη σου, άλλες 10 να πάρουν. Αγόρι μου. Γι' αυτό σε αγαπάω. Λοιπόν, είναι να γελάς με αυτά τα οποία διαβάζεις πρωινές εφημερίδες. Α, δεν θέλω να χαλάσω καθόλου το κέφι μου. Όχι, δεν με ενδιαφέρει όχι, καν. Τι να πούν τώρα. Πάνω από μείον 20 βαθμούς όταν θα μας βάλουν, τότε θα μπορέσετε να πάρετε ποδάσμα. Θα παρακαλάτε να μας βάλουν μείον πάλι βαθμούς κι άλλους. Καλά δεν τρέπεστε. Έτσι θέλετε να παίρνετε ποδαθλήματα. Αυτοί είναι φίλε, τους είδες. Ξεφτυλίστηκαν φίλε, ξεμπροστιάστηκαν. Μας φάγαν το κεφάλι τόσο καιρό. Οι άξιοι και οι δίκαιοι έλεγα συνέχεια το παράδειγμα. Δεν είμαι κλέφτης! Φίλε, ήρθαμε όμως και σε βρήκαμε με τα κλοπημαία, με τα δικά μας κλοπημαία. Αυτά που έκλεψα από εμάς τα κλοπημαία τα βρήκαμε μέσα στο σπίτι σου. Ήρθαμε εκεί στο ΆΚΑ. Μ' άρεσε που είπε ο Χιμένες, εμείς λέει, είπαμε ότι είναι, λέει, ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Αυτοί δεν είπαν τίποτε. Τι να πούμε, βρε, που λέει το τσιπάκι λέει, του πρωταθλητή δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε. Πώς μπορείς να αλλάξεις κάτι που δεν έχεις? Μπορείς εσύ να μου πεις ότι κούρεψα τα μακριά ξανθά μαλλιά μου? Ή εγώ, λοιπόν, αφού δεν τα έχω, πώς θα τα κούρεψω? Για να έρθουμε. Αυτό το που αισθάνθηκα εγώ προσωπικά με την κατάχρηση του κυπέλου ήταν όταν πήραμε το πρώτο κύπελο νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1. Τέτοια ειδονή, τέτοια χαρά αισθάνθηκα. Μάλιστα. Διότι τους ξεφτυλίσανε. Μου λένε και παλιά αυτό το ίδιο. Αυτός ο τίτλος είναι τόσο διαφορετικός. Γιατί ναι, είναι double. Ναι, Κώστα μου. Και είναι μετά τα τόσα κλεψίμα, μετά τις τόσες αδικίες που γίνηκαν σε αυτή την ομάδα, τις τόσες σφαγές, αισθανθήκαμε ότι κατακτήσαμε ευρωπαϊκό τίτλο. Και λέγαμε με την παρέα μας εκεί πέρα, λες ρε παιδί μου, Πορτού, που χάσαμε τις ευκαιρίες που χάθηκε, ότι αυτό το κήπεδο είναι καταραμένο. Τη σπάσαμε την κατάρα, φάνηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω. Λέω, έχει γούστο να γίνει καμιά αναποδιά, καμιά κόντρα, καμιά αναμπουμπούλα εκεί. Ναι, ναι, αυτό λέγαμε. Αυτό... Λέτε ρε παιδιά, όλοι οι παλιοί που ήμασταν εκεί πέρα, λέτε αυτό το κήπεδο να είναι τόσο καταραμένο. Και όταν έχασε ο Αραούχο, έκανε εκείνη και πήγε, ξύρισε αυτό το κέντρο. Εγκεφαλικό, καλά. Εγκεφαλικό, κάναμε. Ένα μικρό κεφαλικούλι. Ένα κεφαλικούλι. Πάσανε καρδιές. Και όπως είπε ο φίλος, πάει όλος το διαδίκτυο. Η φωτοβολίδα εδώ ναι, πέρα. Κλαφ, πήγε να κλαφτεί. Πήγε να κλαφτεί. Κύριε Χιμένη, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε σε καμία κάρτα? Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε πότε τολμούσε? Μπορούμε να έχουμε του χρόνου σε κάθε αγώνα ένα διαιτητή από ευρωπαϊκή χώρα? Μπορούμε. Κάθε Κυριακή από αλλού. Από Αγγλία, από Ιταλία, από Ισπανία, από Γερμανία, από Βέλγιο, από Φιλανδία. Φέρε έναν Ισλανδό. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει. Και αυτό έκανε λάθη. Και αυτό έκανε λάθη. Σε αρκετά σημεία. Ναι. Όμως, ξέρεις τι έλεγα. Δεν είναι στημένος. Δεν τα έχει πάρει. Δεν είναι ανδρίκελο. Δεν είναι στρατιωτάκι τους. Δεν είναι πιόνι. Αυτό έλεγα όλη την ώρα. Αυτό έλεγα. Ακόμα και στα λάθη του. Κατάλαβες. Και το πιο ωραίο ήταν γυρνώντας από το... Όταν είδαμε το παιχνίδι για να πάω στο σπίτι, επειδή ήταν και η γονή μου, που τον παίρνω μέσα, μου λέει η γυναίκα μου, πες την πόσα γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ. Λέει η γυναίκα μου. Πόσα γκολ έβαλε, πες τον παππού, ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν άρχισε να μιλάει. Βγάζει τα χειλάκια του, μου δείχνει δύο τα με τα δύο τα χειλάκια. Λοιπόν, 4-16. Γεια σου, Γιώργαρα μου, σε έβαλα ήδη. Έγινε, σε έβαλα. Λοιπόν, ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μία ακόμα γραμμή, δώστε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, έλα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Και μας τον κλείνεις. Το όνομά σου? Κώστας από Υπτάλοφο. Γεια σου ρε Κώστα, σε Βεϊχίλης.
Σ' ακούω. Σ' ακούω πάντα, είσαι τρομερός. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ απίστευτος. Μεγάλο παιχνίδι από Κάνιας, έτσι. Μεγάλο. Να το πούμε. Ο Μαουρίσιο κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Περνάνε όλα από τα πόδια του, αλλά δίπλα του ο Κάνιας έχει κάνει εμφάνιση από πέρσι. Γιατί φέτος ο Κάνιας ήταν μέτριος. Κάνουν συγκλονιστικό. Δεν μπορώ να βρω μη διακριθέντα, αδερφέ. Όλοι. Είμαι από αυτούς που πανηγύριζαν όταν έβαλε ο Χριστοδουλόπουλος στη Λάρισα τον κόλ. Γιατί ήθελα την ΑΕΚ. Τον ευχαριστούμε για το δώρο αυτό. Θα ήταν το ίδιο πράγμα. Μα μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε στον κλεπταποδόχο ποιος είναι ο ανώτερος, αδερφέ. Δεν θα ήταν. Είναι που έγινε μέσα στο ΑΚΑ. Μέσα... Μα θα ήταν το ίδιο ένα τελικό πάω Λάρισα στο Βόλο, ξέρω εγώ, στην Κρήτη. Καμία σχέση. Έτσι. Όπως το λες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αυτό. Και στην εκπομπή σου και σε όλα. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Πες μου να σε βάλω επτάλεφο. Ναι, ναι. 3-13 Διόνι. Κώστας, έγινε. 3-13. Έγινε, Κώστας, ευχαριστώ. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μαέστρο, μπορούμε λίγο από Βιερίνια. Μπορούμε. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Τα είπε όλα. Όταν κάποιος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και βγάζει αυτό το μανδύα από πάνω του και ενδύεται με το μανδύα του οπαδού, όταν στο πετσί του έχει μπει τόσο πολύ μέσα η ομάδα, το έμβλημα, ο σύλλογος, οι αξίες του, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές του, όταν ταυτίζεται τόσο πολύ με τον απλό, αν εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε ήταν εκεί, δεν θα έλεγε αυτά που είπε ο Βιερίνια. Σε ευχαριστούμε, αρχηγέ. Σε ευχαριστούμε για όλα. Όχι μόνο για την επιστροφή σου, αλλά για το ήθος σου, για τις κουβέντες σου, για το ότι υπέταξε το εγώ σου και έπαιξε αριστερό μπακ στα 32 σου. Και όχι απλά έπαιξες, διέπρεψες κιόλα. Και το γκολ το είχαμε πει την Παρασκευή. Τι είναι αυτό, ρε, έλεγε ο Σιμός και συρρονευόταν. Το γατάκι αυτό. Που δεν έχει ούτε δεν μπορεί να σε πιάσει ούτε στο μικρό σου δαχτυλάκι. Τι είναι αυτό, ρε, είπα, φύλαξε ένα γκολ, βάλε τον γκολ και έκανες αυτό τον γκολ. Και όλο σου το πάθος φάνηκε στον πανηγυρισμό. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Ποιος είναι τους καλύτερους? Αυτό το 20-0 και βάλε και 3 γκολ. Αυτή είναι η ανάρτηση που είχε κάνει ο Βράνιες. 20-0. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 20-0. Τροπή του. Ένας Πορτογάλος που έπρεπε να έχει σεβασμός. Εδώ λέει γιατί για είναι Πορτογάλος. Νομίζω ότι χάρηκε πάρα πολύ στο 16 που κερδίσαμε το κύπελλο Ευρώπη. Και να έρθει να πει την ατάκα, την αυτό, ρε. Το ξέρει τι συμβαίνει, τουλάχιστον αυτό. Ή θα πάει όπου το λένε αυτό. Το κέρδισε το πρωτάθλημα, το τρόπο που κέρδισε. Και μιλάει. Τροπή του. Μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο. Έχουμε διακοπές. Αλλά αν τα κρατήσουμε, και σου ζητάω τώρα από τη στιγμή που είμαι εδώ για τον πρόεδρο, να κρατήσει το κορμό που έχουμε και νομίζουμε ότι στην επόμενη χρονιά, αν δεν θα γίνει κάτι περίεργο που χτυπάνε στο κεφάλι, φεύγουν από το κήπεδο με κάτι στο στόμα και βγαίνουν από το νοσοκομείο με κολάρ, το άλλο που φοβάται το όπλο που δεν έχει δει ποτέ μόνο στις φωτογραφίες, και το δικαστήριο που λένε ότι φοβούνται τις οικογένειες που έπαιρναν τηλέφωνο και μετά έχεις τις φωτογραφίες, το βίντεο και γελάνε έξω από την αποδυτήρια, που βλέπουν εκεί μπροστά στο αποδυτήριο το διαιτητής. Τα περιμέναμε να μπούμε μέσα. Για τον κύριο Σιμόης μιλάω. Ότι είναι offside, ότι πειράζει ο Μαουρίσιο τη φάση, τον γκολ. Από στιγμή που είδαν τα βίντεο στην ίντερνετ, ξαφανίστηκαν όλοι. Μπήκαν μέσα στην αποδυτήρια. Και μας έλεγαν ότι εμείς θέλουμε να βγούμε, ο διαιτητής πρέπει να αποφασίζει. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε να σφυρίζει και να κερδίζει ο ΠΑΟ και ένα 0, κανένας δεν θα να βγει. Ο προπονητής που για μένα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, ΣΑΕΚ, του λέει ότι φοβήθηκε. Αλλά το κυρίως ήταν στην καρκίδα. Τι φοβήθηκε? Ήταν μέσα στο αγνωστικό χώρο που ήρθε το πρόεδρο μας. Είχε βγει. Τι φοβήθηκε?
Φοβάμαι. Φοβήθηκε. Τι φοβήθηκε. Αλλά τέλος πάντων. Δείξαμε σήμερα ποιος είμαστε. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε πουλάκια μου. Εδώ είμαστε. Είναι πολύ γλυκιά η δικαίωση. Αυτό το συνέστημα καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα. Μη σκύβετε το κεφάλι. Μη χάνετε το κουράγιο σας. Μη χάνετε την ελπίδα σας. Δείτε πως έχουν γεμίσει με οξυγόνο τα πνευμόνια μας. Πως έχει γεμίσει με χαρά η ψυχή μας, η καρδιά μας. Πως η χθεσινή μέρα ήταν τελείως διαφορετική. Ήμασταν όλοι άϊπνοι. Κάποιοι δεν είχαν κοιμηθεί καθόλου. Ταξίδεψαν κατευθείαν, πήγαν στο αεροδρόμιο, στο Λευκό Πύργο, οπουδήποτε τέλος πάντων. Αλλά η ψυχή μας γέμισε. Στο τέλος κερδίζει το δίκαιο. Στο τέλος κερδίζει ο καθαρός. Ταλαιπωρείται, βασανίζεται, αλλά στο τέλος γίνεται αυτό που έγινε. Τόσο ηχηρή η απάντηση. Τέτοιο μεγάλο ξεμπρόστιασμα. Μιλάω για αυτούς. Έτσι. Δεν λέω ότι όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ ένιωσαν έτσι. Περηφάνεια για αυτό το πρωτάθλημα. Μιλάω για αυτούς. Πανηγύριζαν και μας έλεγαν διάφορα. Αυτή είναι η απάντηση. Έχω πολλά μηνύματα που πρέπει να διαβάσω. Δεν γίνεται να μην διαβάσω μηνύματα. Πάμε όμως γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Σερπαντίνα. Γεια σου, ρε Σερπαντίνα. Μπορώ να σε φωνάζω Ντίνα. Σκέφτη, αλλά. Δεν μπορεί να φωνάζει. Θα παρεξηγηθούμε. Τέλος πάντων, η Σερπαντίνα έκανε τη δουλειά της, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Το σηκώσαμε. Σωστό. Και τώρα, σωστό. Νομίζω ότι η Σερπαντίνα απλά τη δουλειά που έκανε ήταν να τους ξεμπροσιάσει, να ξετυλίξει όλο το κουβάρι που κρύβεται από πίσω. Ακριβώς. Ουδέν κακόν, αμυγές καλού, αδερφέ. Ξεβράκωμα, πέσαν οι μάσκες. Οι μάσκες που φορούσαμε εμείς του Ιβάν ήταν πολύ αγνές και πολύ καθαρές. Οι δικές τους μάσκες πέσανε και ξεμπροστιάστηκαν οι συμμαχίες τους. Έτσι. Φάνηκε πάρα πολύ καλά από το διχτάκι μέχρι το οτιδήποτε. Όλα κλεμμένα. Η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει τίποτα φέτος με την αξία της από πέρσι. Επικαλείται ό,τι μπορεί να επικαλεστεί που δεν έχει να κάνει σχέση με αυτήν. Μέχρι και τη Λάρισα του Κούγια πήγαν και κλέψανε, ναι, για έξι, να μπορέσουν να πάνε, ναι, στον τελικό κυπέλλου για να αποδείξουν τι, ότι το αξίζουν, αλλά τελικά. Είδες όμως. Για ποιο λόγο δεν έπρεπε να είναι εκεί. Μεγάλη θεία, φίλε. Μεγάλη θεία. Μεγάλη. Πολύ μεγάλη θεία, φίλε. Είδες, κάποιοι χαλάστηκαν το βράδυ που έκανε το ψαλίδι ο Χρυστοδουλόπουλος στα Χασομέρια. Κάποιοι χαλάστηκαν. Όχι, ρε, γιατί με αυτούς θα μας κάνουν, θα μας ράνουν. Τίποτα. Ήταν ευλογία, ήταν μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουμε πράγματα. Στο τέλος. Όλη τη χρονιά, το σύστημα του Χιμένεθ ήταν το πώς θα κλέψει τώρα, τα παιχνίδια. Τίποτα. Με μέτρια μπάλα, με κάποιους παίκτες σε καλή κατάσταση κάποιες στιγμές. Ναι. Τους είδατε. Όλο το σύστημα του ήταν αυτό. Πώς θα κλέψουμε το παιχνίδι. Πώς θα κλέψουμε. Δες πόσα παιχνίδια πήραν στο 97. Δες πόσα παιχνίδια. Φτώ. Παίζανε στην αντεπίδεση, ακόμα και με τη Μίλαν που ήταν και καλά, κάνουν δύο καλά αποτελέσματα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα να πάρει στοχή από τη Μίλαν, αλλά στο κλέψιμο είναι όλο. Εκεί είναι, αδερφέ, η εικόνα, εκεί, ο καθρέφτης. Αυτό. Γυμνή αλήθεια. Δεν άξιζε. Γυμνή αλήθεια, φίλε. Έτσι. Και φάνηκε ότι ο ένας είναι τρυπόδι και ο άλλος είναι. Έτσι. Πολύ μεγάλη απόδοση όλη η ομάδα. Πολύ γούσταρα που μπήκανε μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο. Και πραγματικά τρέχανε σαν τα σκυλιά, δηλαδή και το πέναλτι που το έχασε ο Πρίγιοβιτς δεν με πείραξε, να σου πω την αλήθεια, ένιωθα ότι ανά πάσα στιγμή θα βάλουμε. Τόνιωθα στον κόσμο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το συνέστημα που λες, ναι, ναι. Ότι παρά τα στραβοπατήματα, δηλαδή ναι μεν υπήρχε μια ανησυχία, ρε εσύ λες να το κλέψει με καμιά αυτή, όμως μέσα μας δεν νιώσαμε καμία στιγμή ότι αυτή η ομάδα έτσι όπως παίζει δεν θα φύγει κυπελούχος και ταμπλούχος. Δεν μπορούσε. Απλά το δεύτερο γκολ το ήθελε πιο πολύ για να μην γίνει η θεία. Ναι, να μην γίνει αυτό. Φορά. Όχι, ο νόμος του ποδοσφαίρου άγραφος. Ρε, μια στραβοκλωτσιά είναι το κολόφραντι. Ξέρεις, κάποια στιγμή άρχισαν και λέγαν όλοι. Δηλαδή δεν γίνεται να χάνεις εσύ τα άχασα και οι άλλοι να. Ένα τσάμ να γίνει. Ένα λάθος. Ο Αλέκος, φίλε. Ο Αλέκος με μια απλή πασούλα. Τσικ, όργωσε το γήπεδο. Μπορεί να χάσε. Όργωσε το γήπεδο. Ο Πρίγιοβιτς. Ήταν από τους κορυφαίους του τελικού. Από τους κορυφαίους και ο Μπίσεσβαρ στην αρχή καλός με τα άχαστα, αλλά και ο Πέλκας, ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο κάνει όλοι. Συγκλονιστικό και παιχνίδι. Και καλό παιχνίδι. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ο Πασχαλάκης όποτε χρειάζεται και. Όλοι, όλοι. Εκεί, μια χαρά. Η ομάδα, ο λαός εκεί,
Ο λαός. Συγκλονιστική εξέδρα. Συγκλονιστική. Και το μεγάλο το τρολάρισμα τους ήρθε με τη φωτογραφία του Προέδρου που δεν ξέρω αν νιώσαν τρομοκρατημένοι στην τοποθεσία ο ΆΚΑ. Τρομοκρατημένοι στην τοποθεσία ο ΆΚΑ. Κάτι για μείον τρεις άκουσα εγώ στη χειραψία πριν το ματς. Τρομοκρατήθηκε από τη σφιχτή χειραψία, λέει ο Σιμόες. Και ο Μάνταλος και λέει μείον τρεις. Επειδή ο Βιερίνε μου σφίξε το χέρι. Τι να πεις. Γελάει όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια και φάνηκε. Φιλιά! Να σε καλά! 68, Θανάση. Α, έλα ρε Θανάση, ναι. Okay, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Yeah. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Μαέστρο, παραπέντε θα κλείσουμε γιατί πρέπει να κάνω πολλές δηλώσεις. Άιντε, κληρώσεις. Έλα! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την είναι. Γεια σου, Εύη. Έλα, σ' ακούω. Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, στον προπονητή, στην προεδράρα μας. Να σκεφτείς ότι έχω ξεχάσει τους πόνους μου δύο μέρες τώρα, ούτε παυσίπονο παίρνω παρόλο που είναι δυνατή. Πίστεψέ με, δεν νιώθω τίποτα. Μπράβο. Αυτό. Βάλσαμο στην ψυχή. Το καλύτερο φάρμακο είναι ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Αυτό ρε, Εύη, το έπες όλα. Και συγχαρητήρια στον Χριστοδουλόπουλο. Ξέρεις ότι από εκείνο το σημείο ακριβώς άρχισε η θεία δίκη που λες. Ναι. Εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι, αλλά τότε ακριβώς άρχισε. Έτσι. Τότε ακριβώς άρχισε η θεία δίκη. Ακριβώς. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν θα ζούσαμε αυτά τα πράγματα αυτές τις στιγμές, αν δεν γινόταν αυτό. Όπως το λες. Όλα έγιναν για κάποιο λόγο. Ακόμα και εκείνο το ψαλίδι στα γασομέρια. Σαν τα ντερβίσια όλα, σαν τα ντερβίσια όλα. Κάτι κόστιδες, κάτι πασχάλιδες, αλλά και ακόμα και συμπολίτες μας που έχουν χωθεί στις τρύπες τους. Καλά, εκεί είναι και η φυσική τους θέση δηλαδή, εντάξει, στις τρύπες τους, okay. Αλλά πούντι για. Πούντι. Άστα. Μην το περιμένεις. Τελειώσανε για φέτος. Περιμένανε πώς και πώς. Πού είναι αυτοί οι παντελονάτοι. Περιμένανε πώς και πώς. Στη φυσική τους θέση. Δεν πειράζει. Okay. Αρρώστησαν πολλοί. Αρρώστησαν. Περίμεναν το στραβοπάτημα για να βγουν, να ισοπεδώσουν τα πάντα. Να ακυρώσουν μια χρονιά πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα καθαρό που εκλάπηκε. Περίμεναν έναν αγώνα να βγουν μετά και να ξαλώσουν. Δεν πειράζει. Ξίδι πεντάκιλο. Τοπ, ξίδι μεγάλο, δεξαμενή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βάλε με και εμένα, Εύη 338. Έγινε, Εύη μου. 338 έπες. Έγινε. Εύη 3, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Για ακόμα 2-3 λεπτά. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Όχι μόνο με ένα απλό μήνυμα, ένα 24 ευρώ είπαμε όπως λέμε κάθε φορά. Για να κληρώσουμε και τα 2 κιλά παγωτό και τα 2 κιβώτια κρασιά και κυρίως το Sony, το καταπληκτικό τηλέφωνο από τη Sony και την Electronet. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γιώργος. Έλα Γιώργο, σ' ακούω. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά αυτή που πήραμε στο τελικό και μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ που τους ταπείνωσαν μέσα στο σπίτι τους. Έτσι όπως το λες. Ταπείνωση. Αυτό ακριβώς έγινε. Ταπείνωση. Πάντως η αμηχανία τους φαινόταν σε όλο το κλίμα που επικρατούσε αυτό που είχαν κάνει πριν. Όπως το λες. Δυστυχώς εκεί κάτω μας περνάνε για πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πάντα. Δυστυχώς. Αλλά η καλύτερη απάντηση είναι μέσα στο γήπεδο, αδερφέ. Φάνηκε ξεκάθαρα, πεντακάθαρα, αληθινά. Έτσι ακόμη είναι. Και το βαν που κάψανε απλά το αναφέρανε. Ενώ αν, ήταν, αν γινόταν κάτι τέτοιο εδώ θα μας είχαν πάρει. θα πέσανε όλη μέρα και όλη νύχτα. Καταρχήν, μπράβο, καταρχήν δεν είναι αντρίκιο. Όχι ότι αν ήταν 4 και το καίγανε θα λέγαμε μπράβο. Έτσι, αλλά 100 εναντίον 4 με ρόπαλα και αφού δεν κάηκαν ζωντανά τα παιδιά μέσα. Είναι ο Θεός έβαλε το χέρι του. Αλλά 100 εναντίον 4, ρε παιδιά. Ωραίος συσχετισμός, ρε. Ωραία αντιστοιχεία. Σε άτομα. Κοιτάξτε, αυτοί και κάτι δεν έχουν τσίπα. Έχουν μάθει έτσι να μας βλέπουν. Δυστυχώς. Εντάξει. Τελειώσαν απλά αυτά. Δεν πρέπει να πέσουν στο επίπεδό τους. Τελειώσαν αυτά, αδερφέ. Εμείς απαντήσαμε με καθαρό τρόπο, αντρίκιο, όμορφα, μέσα στο γήπεδο, με την εμφάνισή μας, με τις κουβέντες μας, με τις πράξεις μας. Αυτά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Και νομίζω ότι τα λόγια του Ιβάν ήταν συγκλονιστικά έτσι πως τα... Δεν ξέρω αν άκουσα την αρχή αυτό που είπαμε. Αν εγώ δεν προλάβω λέει και πάθω κάτι,
Γιατί ο άνθρωπος τρόμαξε φέτος με αυτά. Καρδιά, κάτι που είπε, θα μου ξέρει, είναι... είπα στα παιδιά, θα πάρετε την καρδιά μου και θα την βάλετε, λέει, στα θεμέλια της Νέας Τούμπας. Τέλος. Τι να πει. Ένας άνθρωπος που έχει εκατοντάδες επιχειρήσεις εργαζόμενους, τι καψούρα έχει φάει. Τι ένεση έχει φάει με τον ΠΑΟΚ. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, και ούτε έχει κανένα λόγο να το πει αυτό τώρα. Τι, περιμένει κάτι. Τίποτα, φίλε. Όπως νιώθει, έτσι μιλάει. Εντάξει, τι να λέμε. Μπράβο. Μπράβο, να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Γιώργος 161, Κωστή. Γιώργος 161. Έγινε, αδερφέ μου. Να σε καλά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Παναγιώτη. Κωστή, κάνε μια χαρά να μην με διακόψεις, θα σου πω μια ό,τι ιστορία. Θες. Σ' ακούω. Πρώτα απ' όλα 485 βάλουμε την κλήρωση και θα σου πω. Λοιπόν, ναι. Ψάχνω ένα άτομο που ήταν, που πάρκαρε το αυτοκίνητό του 4 και 4 στον προαύλιο χώρο της Καλογρέδας. Ναι. Ζήτησε τη βοήθεια από παοξίδες να τραβήξουν ένα κλαδί για να μπει το αυτοκίνητο κάτω από το, στη δροσιά, στη σκιά. Ναι. Ζήτησε τη βοήθεια για να τη βοηθήσουν την κοπέλα, ήταν μια κοπέλα. Α, κοπέλα ήταν, ναι. Γύρω στα 35 χρονών, να της κατεβάσουν το καροτσάκι και να μπει, ήταν αμαία. Λοιπόν, αυτή την κοπέλα την ψάχνω, όποιος έχει γνώση ποια είναι και τι είναι, έχει στο αριστερό της χέρι το αστέρι της θύρας 4 και πιο πάνω ένα δικέφαλο. Μόνο αυτά γνωρίζω για την κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να τις κάνω από τώρα και πέρα μέχρι όσο ζούμε δώρο ένα διαρκείας για το γήπεδο. Θέλω να, αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, να την βρω. Ναι. Συγκλονιστικό, αδερφέ. 4 και 4 πάρκαρε στο πάρκινγκ της Καλογρέζας και πήγε στο γήπεδο. Αυτό το άτομο ψάχνω. Όποιος μπορεί να με βοηθήσει, αν θέλει στο σταθμό να πείσω το τηλέφωνο μου ή σε σένα προσωπικά, ναι, να με φέρει σε επικοινωνία με αυτό το άτομο. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω, πήρα 5 κύπελα και 5 πρωταθλήματα από τις δηλώσεις του αρχηγού μου και του προπονητού μου. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που τελείωσε όλες οι εκδηλώσεις και όλα ό,τι υποχρεώσεις είχε η ομάδα, ναι, θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τον Λουτσέσκου. Ειλικρινά. Παλικαρίσια και μόλι μου την καρδιά. Είσαι ωραίος. Και ξέρω ότι το εννοείς. Ξέρω ότι το εννοείς. Ξέρει. Άμπρα, αυτό 100%. Θέλω να το ξέρω. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ξέρω ποιος είσαι, ξέρω ότι το εννοείς. Εντάξει. Αυτό το πράγμα θέλω και όποιος μπορεί ας με βοηθήσει σε αυτό το πράγμα που ζήτησα. Την αγάπη μου. Φιλιά. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Όχι άλλες γραμμές. Όχι άλλες γραμμές. Μία ακόμα. Έλα, έλα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα. Κλείνεις εσύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ, γιατί έχω να κάνω τις κληρώσεις. Έλα. Σε πολύ ακούω. Σύντομα, σε ένα λεπτό. Μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, είμαι ο λογιστής. Λοιπόν, καταρχάς, στο παικτικό κομμάτι, η φωνή ακούς πως είναι έτσι από το γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, στο παικτικό κομμάτι, όταν λείψαν οι πορτοκαλάδες, δεν μπορούσαν να τρέξουν ούτε στο μισό γήπεδο. Ναι. Το κατάλαβε όλος ο κόσμος αυτό. Η βιταμίνη που με περιέχει το πορτοκάλι πάρα πολύ σημαντική για τον οργανισμό. Ναι, βρε, είναι ενέργεια. Ναι, δεν είχαν ενέργεια αυτό, τα παιδιά. Αυτό. Γι' αυτό και αυτό. Παίζανε μόνο με γιόμες. Έτσι. Έτσι απλά. Δεύτερον, μπαίνοντας μέσα στην Αθήνα, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο μας θεωρούν κατώτερα όντα εμάς, όταν στις 450 γέφυρες που κάνεις για να μπεις στο στάδιο αντιστοιχούν μία δικιά μας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει πέσει όλο το χρήμα εκεί και είναι δύσκολο στον εγκέφαλό τους να περάσει ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτούς. Ναι. Ζούνε στο ψέμα. Ζούνε μια fake ζωή. Όσοι μιλήσατε με ανθρώπους κάτω, πιθανόν να το καταλάβατε, έτσι. Εξακολουθούν να μας λένε γραφικούς γιατί, είναι... γιατί φωνάζουμε ότι κλάπει και ένα πρωτάθλημα. Ότι στήσαν μια ολόκληρη ιστορία. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος μας, Κωστή μου. Ξέρεις με το λάθος μας. Προσπαθούμε να τους πείσουμε για τον αυτονόητο. Δεν χωράει στο κεφάλι. Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ σταμάτησα, αδερφέ. Μα δεν χωράει. Σταμάτησα, δεν υπάρχει λόγος γιατί. Για ποιο λόγο. Μα είναι το φυσιολογικό τους αυτό. Και κάτι τελευταίο. Λοιπόν, η προπαγάνδα τους είναι απίστευτη. Οι κινήσεις τους είναι μελετημένες. Εμείς είμαστε πολύ πίσω. Όταν ανταλλάζαμε συνθήματα με τους αεξίδες, κάθε φορά που ξεκινούσαμε να φωνάζουμε, έβαζε άλλο τα μεγάφωνα. Ναι. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, αφού είναι δικό τους, αφού είναι δικό τους το γήπεδο τώρα, τι... Θέλω να πω, δεν σου μιλάω τώρα για τις προσκλήσεις που ήταν όλα κυτρινόμαυρα. Έτσι, ναι. Ο Πάτου δεν είχε προσκλήσεις.
Καλά το έχει προσκλήσεις. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Και ένα επιπλέον, χτυπούσαν τα τηλέφωνα σταμάτητα και μας λέγανε από Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, εκεί γίνονται επεισόδια. Ναι. Ποτέ κανένας ρεπόρτερ δεν ανέφερε σε κανένα κανάλι ότι τα επεισόδια γίνανε στην πλευρά της ΑΕΚ. Παίρναν και μας λέγανε, προσέξτε την υγεία σας, και εμείς χιτιόμαστε και λέμε, μα τι γίνεται τώρα, αφού εμείς δεν έχουμε επεισόδια εδώ πέρα. Μα εμείς είμαστε μια χαρά. Το ευχαριστιόμαστε, το κουστάρουμε, το κάνουμε. Αυτό, αυτό, αυτό. Αδερφέ, έτσι, κάνε επίλογο. Πριν φύγεις, βοήθησέ με τις κληρώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αυτό, ομάδα μας. Αυτό, ένα αυτό, μεγάλο αυτό. Συγγνώμη στο Λουτσέσκου αυτό. Και μια περηφάνεια σε όλους εμάς που κατεβήκανε και σε όλους αυτούς όπως που δεν μπόρεσαν να κατεβούν και θέλαν να κατεβούν. Θέλω να με βοηθήσεις πριν φύγεις. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 132 να δώσω το κινητό. Το 4. Το 4. Δώσε μου 2 για να δώσω τα κρασιά. Το 22 και το 32. Και άλλα 2 για να δώσω και το παγωτό. Τα 2 παγωτά. Τα δίκυλα. Το 99 και το 100. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Λοιπόν, μου γράφει ο Θόδωρος ο Αλεπίδης. Είναι προσωπική φίλη καλεσμένη της ΠΑΕ. Παρολυμπιονίκης. Λοιπόν, του Σκι. Βιβί Χριστοδολοπούλου. Καμάρι για αυτό το κορίτσι. Καμάρι. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μαέστρο. Μαέστρο. Πάω να δώσω. Πάω να δώσω τα δώρα μας. Να ξεκινήσουμε από το κινητό για να τον πάρουμε, να το βγάλουμε και στον αέρα. Να το βγάλουμε και στον αέρα. Λοιπόν, το κινητό κερδίζει ο Σίμος 666 6939 σε 666. Πάρ' το τηλέφωνο, Μαριλής. Καλημέρα, Κωστή. Πάρ' το τηλέφωνο, να το βγάλουμε αέρα. Ο Σίμος. Σε 666 το κινητό του. Πάω να δώσω. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Είσαι ο Σίμος. Ναι. Γεια σου, Σίμο. Έλα, ρε Σίμο, έλα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Πολύ μεγάλη χαρά, Κωστή, και το κύπελο και το κινητό. Τι άλλο έμεινε, ρε. Τι άλλο, φίλε, πάρω, τίποτα. Να πάμε και ο Μίλους και Σεντόνια. Να είσαι πάντα τυχερός, να είσαι πάντα πολύ. Να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Σε ευχαριστώ για την παρουσία και για τη συμμετοχή και για όλα. Κωστή, φιλιά. Μόνο ένα πράγμα μόνο. Ναι. Μπράβο σε αυτούς που όλους που κατεβήκανε στην Αθήνα. Και μπράβο περισσότερο στο Φάνη που έκανε 13 ώρες στο μηχανάκι. 27 να γυρίσει. Φιλιά! Δεν γίνονται αυτά. Γεια σου, Σίμω! Ζούμου σου, αδερφέ! Να είσαι καλά, να είσαι πάντα τυχερός. Λοιπόν, πάω να δώσω τα 2 κυβότια. Κρασιά. Το ένα πηγαίνει στον Καραβασίλη Χρήστο σε 5-12. 6-9-44. Φτάνει, δεν προλάβουμε να τους πάρουμε. Μόνο στο ένα το μεγάλο το δώρο. Και το άλλο πηγαίνει στην Γιάννα Αποστολίδου σε 3-34. Έρχεστε από την Τετάρτη, Πέμπτη που θα παραλάβω τα κυβότια να τα πάρετε. Πάω στο απαγωτά από το αρτοζαχαροπλαστείο τον Νικολαίδη. Το χορηγό μας Πολουτζίδης Αναστάσιος σε 6-63 είναι το ένα. Και ο Πανάς Χρήστος σε 9-81. Αυτά τα δώρα. Ο Σίμος που ακούσατε σε 666 το κινητό, Καραβασίλης, Αποστολίδου, τα 2 κυβότια κρασιά, Πολουτζίδης, Πανάς, τα ονόματά σας θα τα στείλω στο αρτοζαχροπλαστείο, ο Νικολαίδης πηγαίνετε εκεί, Καραολή και Δημητρίου, ή 237 ή 163. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη μαζική συμμετοχή. Θα έχουμε να πούμε όταν καταλαγιάσει όλο αυτό. Σήμερα στα κόκκινα πήγαμε και στις γραμμές και στα μηνύματα. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ποπόρη. Γεια σου, Ιωαννίδη, Νίκο, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, 02 με 9 παίχτης Κωστή με τα καρούλια μέσα. Λέει ο Τσίκ, καλημέρα η Μαρία Παπαδοπούλου, μεγάλη νίκη. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Πασχαλίδη Παντελή, καλημέρα. Γεια σου, Πανά Χρήστο, γεια σου, Ρενάτα Σαλταβερίδου. Καλημέρα, Πάο Κυπελούχο. Ο Αθανασιάδης, ο Στέφανος Χρήστο. Γεια σου, καλημέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Βάρμε σκληρό. Ο Καραβέλης, ο Κώστας. Άντε Παοκάρο, ο Τάσος, ο Πλατσέας. Καλημέρα, Ζουμουσάδες. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπράβο, ΠΑΟΚ Κύπελο. Λέει ο 225. Γεια σου, Πόπη Λιαλιάκου. Καλημέρα, ΠΑΟΚ Τσάκη. Άρρωστο.
Δώσε κινητάρα να γουστάρουμε, λέω 693. Πάω ξεβασμό στη μη. Άμυλα, καλημέρα Κωστή. Ο Χαριστός ο Δημήτρης. Ο Ιωαννίδης ο Νίκος. Καλημέρα σου, μου σου ένα μπράβο στα παιδιά τη ΣΑΚ. Γιατί εμένα ο μόνος μου φόβος ήταν σε ποιο λεπτό του αγώνα θα έφευγαν με την ουρά στα σκέλια, λέει Χριστίνα Ιτζήμα. Γεια σου, Φυσαία Κρήτο. Να σου μου σου ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο, στην ομάδα, στην Προεδράρα. Χαρά, περηφάνεια. Γεια σου, Πόπι. Γεια σου, Φίβο Πλιάτσκο. Καλημέρα Κωστή, μόνο πάω και μόνο ο κύριος Γιάννης Σαβίδης. Ιβάν. Γεια σου, Κάθριν. Γεια σου, Τσεμπερλίδη Νίκο. Καλημέρα. Ένα και να τσούζει, δύο να πονά. Και να τσούζει, γεια σου, σε τραβάνει η Κατερίνα Παοκάρα και εδώ και εκεί, παντού και πάντα. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή, μετά από χρόνια ΠΑΟΚ βρήκε και πατέρα και αρχηγό και γενικά ρόστερ με κάκαλα. Βάλεμε σκληρός, λέει ο Κουρτίδης ο Δημήτρης. Ο Παρτσανάκης ο Ευάγγελος, καλημέρα σου Μουσού. Γεια σου Ελισέου Χαράλαμπε. Καλημέρα, καλή βδομάδα, καλή βδομάδα. Παοκάρα μου για άλλη μια φορά. Μας έκανες περήφανος, ο Άγγελος ο Παπαχρήστου, η Νίκη Λαβρεντιάδου, καλημέρα Κωστή, καλή βδομάδα, πολλά μπράβο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ευχαριστούμε για την τέλεια καθημερινή παρέα, να είσαι καλά, γεια σου Νικηφορίδη, Παύλε, βάλαμε για το κινητό, καλημέρα Κωστή, ο Παλατζίδης ο Δημήτρης, γεια σου Γιάννη μου, Πασχαλίδη, καλημέρα, ο Παπάσγλου Απόστολος Κωστή, ακόμα να μας πέσει από την κάβλα, ΠΑΟΚ μια ζωή, τα διαβάζω πως είναι, να μην βάλω φίλτρο, καλημέρα Κωστή. Πάω και εμείς κι άλλος κανείς, νταμπλούχοι, κι άσε τα χαρούμια να κλαίνω, λέει ο Γιάννης από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα, Κωστάκη, ζούμου σου, λέμε double, πάω και εκδρομές και ποταπά. Τίποτα δεν τους σώνει από εδώ και μπρος. Γεια σου Σωτήρη μου, γεια σου Βούτκα Μαρία, ξεκίνησε εποχή, πάω Κωστή μου. Μάω, μάω, πάω, καγαπάω και το ΠΟΚ, μπιπ, καλημέρα Κωστή, ο Χαριστός ο Δημήτρης. Χαιρετώ την όμορφη παρέα, μόνο περηφάνεια για την ομάδα μας. Ο Σιγκούνας ο Δημήτρης, η Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστούμε που μας κράτησες δυνατούς, λέει ο Θανάσης. Ο Πασαλίδης, σου οφείλουμε πολλά, δεν μου οφείλεται τίποτα. Αυτό είναι η παρέα μας, αυτό είναι το Ζουμουσού. Καλημέρα, Ζουμουσού Κωστάκη, πες τα κινητό, λέει ο Μανδάρας ο Αστέριος. Καλημέρα, ο Βαγγέλης, ο Τριανταφυλλίδης. Τα καλύτερα έρχονται, βάλεμε στην κλήρωση. Καλημέρα, Κωστάκη, ΠΑΟΚ, παντού και σε όλα. Λέει ο Τάσος Σεραφιμίδης, ο Νταόπης, ο Κλήμης. Τα τσαρέ, δώσε κινητό. Τέσσερα παιδιά έχω και δεν πήρα το μεγάλο και θύμωσε. Καλημέρα, Ελευθερία Δέδα, καλημέρα, η ωραιότερη μέρα, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει, είπες και λες αυτά τα οποία θα λέγαμε και εμείς σήμερα να ξεκινούσαμε την εκπομπή. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο. Γεια σου Αλβανού Ελένη, αεροδρόμιο. Λοιπόν, εκεί τους καμαρώσαμε, τους υποδεχτήκαμε. Του Λάρα μου, χαμογελάς, χλάτς χλούτς, φωνάζει δυνατά, τώρα λαμποκοπάει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλημέρα, γεια σου Ελευθερία Δέδα, καλημέρα, η ομορφότερη μέρα. Η απόλυτη δικαίωση. Κωστή και Ζουμουσάκια. Μπράβο στην ομάδα, λέει 835. Καλημέρα, Κωστή. Ο Δημοσθένης ο Ανοιχτομάτης. Με το που έπεσε η φωτοβολίδα ξεφτυλισμένη, λέει έτρεξα να μπουν στα αποδυτήρια, λέει ο Παλατζίδης. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κωστή, καλημέρα. Κυπελούχος Ελλάδος 2018. Ζουμουσού, λέει ο Παντερμαλής ο Γιώργος. Τρελάθηκα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω, αλλά δεν προλαβαίνω. Περήφανος που είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι θα ξεκινούσαμε την εκπομπή, λέει ο Πολιτής ο Χαράλαμπος τηλέφωνο, αν έκανε εκπομπή στο ράδιο. Έτσι θα ξεκινούσε ο Κωστή. Φεύγουμε. Ζούμου σου λέμε. Το λέμε, το πιστεύουμε. Το κάνουμε βίωμά μας. Έτσι. Περήφανοι για αυτό που πρόσφεραν οι Λεβέντες. Σας ευχαριστώ όλους για τη μαζική συμμετοχή. Και άλλα πράγματα θα δώσουμε. Και άλλα δώρα θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Ήταν μέρα δικαίωσης. Αυτή το Σάββατο βράδυ. Αυτό βγάλαμε και εμείς από μέσα μας. Πολλά είχα σημειώσει. Πολλά δεν είπα. Αυτά. Παοκάρα. Νταμπλούχος. Ο Πανθεσσαλονίκιος. Αθλητικός Όμηρος Κωνσταντινουπολιτών, Νταμπλούχος Ελλάδος 2017-18. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας ήταν Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 16 χρόνια νούμερο 1. Προορισμό σας για τα καλύτερα πιάτα, τα κρεατικά, με τον Diego Μπατσέτα να ζωγραφίζει. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα, σε μηχανισμού Σόμφι, ό,τι θέλετε. Και φυσικά, ζαχαροπλαστείο Αρτοπίο Νικολαίδης. Δώσαμε ήδη σήμερα παγωτά, θα δώσουμε και αύριο και άλλα πολλά δώρα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχεται η τρόικα του Λίμπερο, δεν φεύγει κανένας. Bye, 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 bye. Double 2017-18. Αυτό, αυτό είναι σωστό.